Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Βασίλη μου. Αλεξία, καλημέρα. Τι να πούμε, βροχερή καλημέρα δεν θα πούμε σήμερα όπως χθες, αλλά η Πελοπόννησος ζει από χθες σε ένα γκρι, αν θες, φόντο, στη σκιά των 4 θανάτων τελικά που είχαμε από την Θεομενία, στην νότιο-δυτική Πελοπόννησο, στην Μεσσηνία αλλά και σε κομμάτι της Λακωνίας. Τραγικές ειδήσεις, δυστυχώς. Θλιβερός ο απολογισμός. Αναγκαστικά θα ξεκινήσουμε από αυτό για την επικαιρότητα για την Πελοπόννησο. Είχαμε 3 νεκρούς στην Καλαμάτα. Είχαμε έναν 77χρονο βοσκό νεκρό στο Βλαχιώτη Λακωνίας. 4 τελικά είναι νεκροί. Ο απολογισμός της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, που έπληξε ειδικότερα χθες τη χώρα. Οι μετεωρολόγοι λένε πως και σήμερα θα έχουμε δεύτερο κύμα, αν δεν κάνω λάθος, Αλεξία, από αργά το απόγευμα. Ας ελπίσουμε να είναι πιο ήπιο. Να μην έχουμε αντίστοιχες εικόνες. Αρχικά έγινε γνωστό ότι μια γυναίκα 63 ετών με κινητικά προβλήματα έχασε τη ζωή της στην περιοχή Πίδημα μετά την Θεομηνία που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας από τα ξημερώματα της Τετάρτης. Την ήττη επιβεβαίωσε με το ήττη η πυροσβεστική αλλά και ο κύριος Νίκας, ο δήμαρχος Καλαμάτας, μιλώντας στην ΕΡΤ. Το μεσημέρι εντοπίστηκε νεκρός 77χρονος βοσκός στο Βλαχιώτη Λακωνίας, ο οποίος αγνοούταν από το πρωί της Τετάρτης και σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές παρασύρθηκε από χήμαρο. Ο δήμαρχος Καλαμάτας είπε πως η άτυχη γυναίκα διέμενε σε μη υπόγειο διαμέρισμα στο χωριό Πίδημα της Μεσσηνίας. Ο απεγκλωβισμός της δεν κατέστη δυνατός, η γυναίκα πέθανε αβοήθητη και μόνη στο διαμέρισμά της. Νεκρός επίσης βρέθηκε στο σπίτι του στην περιοχή της Θουρίας και ένας 92χρονος που αντιμετώπισε επίσης κινητικά προβλήματα. Επίσης, νεκρή ανασύρθηκε μια 90χρονη γυναίκα από υπόγειο διαμέρισμα στην πόλη της Καλαμάτας. Τι να πούμε. Ηλικιωμένοι, άνθρωποι που την ώρα που θα χρειαστεί να μετακινηθούν δεν είχαν τη δυνατότητα. Είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές. Είναι. Αγνοείται πούμε... και μια 53χρονη να πούμε στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης από χτες. Δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι αν έχει βρεθεί. Η οποία είπε ότι δεν μπορώ να πνίγομαι, αλλά δεν μετακινήθηκε, έτσι. Δεν μετακινήθηκε. Να πούμε για τον καιρό, λοιπόν, Βασίλη μου, ότι για ύφαση μέχρι το βράδυ στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή της Καλαμάτας κάνει λόγο ο Αντώνης Λάλλος, διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, υπογραμμίζοντας όμως ότι θα υπάρξει εκ νέου επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες από τα χαράματα της Πέμπτης. Ο ίδιος τονίζει ότι έπεσε μεγάλη ποσότητα νερού σε λίγες ώρες, υπολογίζεται πάνω από 100 χιλιοστά στην Καλαμάτα για 6 έως 12 ώρες. Και είναι αναμενόμενο να δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα που συνδυασμού με την ύπαρξη καμένων περιοχών και παρεμβάσεων ή παραλήψεων του ανθρώπινου παράγοντα δημιούργησαν τα προβλήματα. Σύμφωνα με τον κύριο Λάλλο, στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, όπου επλήγησαν κυρίως οι περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε ένα μέρος της Θεσσαλίας, θα συνεχιστούν τα φαινόμενα όλη μέρα με μικρή ύφεση το βράδυ. Αυτές τις ώρες έχουμε μετατοπιστεί καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας και του Αργολικού Κόλπου. Υπάρχει ύφεση στις δυτικές περιοχές, ακόμη και στην Καλαμάτα, που είχε σοβαρά προβλήματα. Η ύφεση όμως θα διαρκέσει έως και το βράδυ απόψε και θα ξαναρχίσει χαράματα να επιδεινώνει το καιρός με βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, εξηγεί ο κύριος Λάλλος. Επίσης, συμπληρώνει ότι η επιδείνωση θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα συνεχιστεί η κακοκαιρία σχεδόν όλη μέρα αύριο. Σε μια ζώνη από το Ιόνιο, τη Δυτική και Βόρεια Πελοπόννησο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Θεσσαλία, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική αύριο θα σημειωθούν κάποιες βροχές και καταιγίδες, αλλά φαίνεται ότι η περιοχή δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα. Μάλιστα. Διαβάζω τώρα, βέβαια έγινε πριν 10 μέρες αυτό, ήμασταν σε διακοπές, αλλά νομίζω έχει τη σημασία του. Είχε μια συνάντηση ο κ. Κατρούγκαλος, μου είπε πριν πολύ καλά λόγια ότι τον εκτιμάς, ότι τον θαυμάζεις, ότι. Λοιπόν, έχω μια ιδιαίτερη εκτίμηση. Έχει μια αδυναμία στον κύριο Κατρούγκαλο. Όχι, κακό δεν είναι. Ναι. Τον βλέπω τον έχεις τρομάζω. Δίπλα στον κύριο Φίλη τον έχει βάλει, κάπως έτσι. Πιο πάνω. Πιο πάνω. Πιο αυτό είναι και το σκουρλέτι. Έγινε λοιπόν, πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου συνάντηση του Υπουργού Εργασίας, τον κύριο Κατρούγκαλο, με τους μεταεπιμελητήρια και άλλους φορείς, στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, στην ΕΣΕ, τη ΓΕΣΕΒΕ κτλ. Ήταν και στη συνάντηση και ο κύριος Φώτης Δαμούλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας. Στη συνάντηση ο κύριος Δαμούλος επισήμανε την ανάγκη μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών,
τη μείωση των υπέρογων προστήμων που κάθε άλλο παρά συμβάλλουν θετικά στην πάταξη της ανασφάλισης της εργασίας, την επαναφορά του βιβλίου ρεπό και αλλαγής ωραρίου στις επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει ομαλότητα στην εργασία, αλλά και προστασία της επιχείρησης από φαινόμενα άδικης μεταχείρισης από τους ελεκτικούς μηχανισμούς, την άμεση ρύθμιση ώστε στις προσωπικές εταιρείες τα άτομα πρώτου βαθμού συγγένειας να μην αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι, τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού σε ώρες εκτός ωραρίου, αλλά και σε μέρες αργιών με email ή SMS. Εντάξει, το λέω γιατί έγινε πριν 10 μέρες, αλλά πώς θα το σχολιάσουμε τώρα αυτό, να πω ότι δεν έχει δίκιο ο κύριος Δαμούλος στα αιτήματά του. Έχει δίκιο. Θα μου πεις, δεν πρέπει να τα κάνει τα, να τα αναδείξει. Να τα αναδείξει ως πρόεδρος του Μιλητήριου Αργολίου, να τα αναδείξει. Αλλά τώρα τι θα γίνει με τον κύριο Καντρούγκαλο είναι άλλο κομμάτι. Καντρούγκαλος. Να πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση που έλαβε χώρα εδώ στην περιοχή μας. Για πάμε. Λοιπόν, είχαμε μια καταγγελία από το χαμόγελο του παιδιού για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου από 46χρονο κάτοικο της περιοχής του Βάλτου στο Άργος. Την καταγγελία τη δέχτηκε η αστυνομία του Άργους. Ο 46χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα και βρέθηκαν στο κινητό του φωτογραφίες του 5χρονου, για το οποίο και κατηγορείται πως ασέλγησε σε βάρος του. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δήλωσε ομοφυλόφιλος. Υποστήριξε ότι φιλοξενούσε την εξαμελή οικογένεια τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο και κοιμόταν μαζί με το ανήλικο αγόρι. Το παιδί και τα αδέρφια του μεταφέρθηκαν στο Αγλαία Κυριακού, όπου εξετάστηκαν από γιατρούς και παιδοψυχολόγους, οι οποίοι και αποφάνθηκαν πως μόνο το ένα από τα 4 παιδιά της οικογένειας έχει δεχθεί πράξη ασέλγειας. Συνελήφθησαν οι δύο γονείς των παιδιών ουρμανικής υπηκότητας, καθώς ο 46χρονος ισχυρίζεται πως οι γονείς έδωσαν το παιδί. Πάντως, ο 46χρονος, Βασίλη μου, να πούμε ότι είχε πάρα πολύ θράσος, αφού επιδεικνύει τις φωτογραφίες με τις ασελγείς σε πράξεις σε βάρος του 5χρονου. Τι να πει κανείς, δηλαδή, ξεφεύγει από το μυαλό, έτσι, από τη λογική. Και κάπως έτσι λοιπόν, αφού επιδείκνει τις φωτογραφίες, έφτασε η καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού και στην αστυνομία, η οποία έδρασε άμεσα και αποτελεσματικά, ευτυχώς. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα οδηγηθεί στον ανακριτή, να δούμε ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση, η ποινική εξέλιξη της υπόθεσης. Κρατάμε μικρό κανάλι, έχουμε δει διάφορα το τελευταίο διάστημα. Αν έχουμε δει. Έχω την απόφαση μπροστά μου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του κ. Καπάκη. Ναι. Γιατί όπου κηρύσσεται σε κατάσταση έκτατης ανάγκης, επανέρχομαι στη Μεζενία, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτατης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμος Ιχαλίας, ο Δήμος Μεσίνης, ο Δήμος Τριφυλίας, οι τοπικές κοινότητες Νεοχωρίου, Πύργου, Σαϊδώνας, Καστάνιας, Καριοβουνίου, Μιλέας, Αγίου Νικολάου, Ριγκλίων, Τραχύλας, Πλάτσας, Νομίτσης, Θαλαμών, Λαγκάδας και Αγίου Νίκονα του Δήμου Δυτικής Μάνης και οι δημοτικές ενότητες Νέστορος, Πύλου, Μεθόνης, Χιλιοχωρίων του Δήμου Πύλου Νέστορος, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τεράστιο το φάρμα. Και για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 6 και χθες 7 ενάτου. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει για 6 μήνες, Αλεξία. Μέχρι τις 7 Μαρτίου του 2017, μετά το πέρας του καθοριστέντος χρόνου, θα γίνει δίχως νέο έγγραφο άρση της παραπάνω κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Ο συντονισμός ανατίθεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Καταλαβαίνεις τι ζημιές έχουν γίνει στην περιοχή. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε, έχουμε να σας ανακοινώσουμε πως χρήματα υπάρχουν. Ναι, τελικά υπάρχουν χρήματα και υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά. Αφιδώς μοιράζονται χρήματα στα κόμματα, ενώ με τα μνημόνια ξυλώνονται οι τσέπες των Ελλήνων. Τη στιγμή που τα νοικοκυριά γονατίζουν κάτω από το βάρος φορολογικής λέλαπας και αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη στις ανελεαστικές δαπάνες, αφήνοντας απλήρωτους ακόμη και τους λογαριασμούς ρεύματος, αποδεικνύεται πως λεφτά υπάρχουν και μοιράζονται στα κόμματα. Έχεις να πεις κάτι? Είναι σοβαρό το θέμα. Προφανώς θα μας αναφέρεις ποσά. Σαφέστατα, είναι μεγάλο το θέμα. Πες μας εσύ τα ποσά για να το αναλύσουμε, να δούμε τι γίνεται. Το ποσό που θα μοιραστεί στα κόμματα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Αποτελεί την τρίτη δόση της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης για το 2016. Η πρώτη δόση της φετινής κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ανέλθει στο ποσό 4.520.600 ευρώ. Η δεύτερη στο 1.937.400 ευρώ. Και όλα αυτά τα δυσθεώρητα ποσά δίνονται τη στιγμή που περικόπτονται επικουρικές συντάξεις που έρχονται τα ραβασάκια με τον έμφυ αυξημένο ή διπλό σε κάποιες περιπτώσεις και ακόμη και ρυθμιζόμενες οφειλές δεν εξυπηρετούνται. Στα δικαιούχα κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων
κατανέμονται τα εξής ποσά. Στο ΣΥΡΙΖΑ 1.640.773 ευρώ. Στη Νέα Δημοκρατία 1.326.051 ευρώ. Στο Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή 424.155 ευρώ. Μάλλον δεν θα τα πάρει η Χρυσή Αυγή. Νομίζω βγαίνει το ποσό, αλλά δεν τα παίρνει, έτσι δεν είναι. Λόγω Δημοκρατική... της ποινικής... Ακριβώς. Εξέλιξη όλη αυτή τη στιγμή. Δημοκρατική Συμπαράταξη Πασόκ Δημάρ 331.530 ευρώ. ΚΚΕ 362.776 ευρώ. Το ποτάμι 300.376 ευρώ. Η Ανεξάρτητη Έλληνες Εθνική Πατριωτική Συμμαχία 220.471 ευρώ. Η Ένωση Κεντρών 209.547 ευρώ. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα, Δυναμική Ελλάδα, Μεταρρυθμιστική Αριστερά, Νέοι Μεταρρυθμιστές, Πολιτεία 2012, Πρωτοβουλία Β, 62.745 ευρώ. Ανεξάρτητη Έλληνες Ευρωπαϊκό Αντιμνημονιακό Μέτωπο, Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών, Πυρίκαυστος Ελλάδα, Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας, Ανεξάρτητη Έλληνες Πάνος Καμένος, 62.745 ευρώ. Λαϊκή Ενότητα 29.412 ευρώ. Λαός 29.412 ευρώ. Οι κατανομή στα κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων που εξέλιξαν βουλευτές στη βουλευτική εκλογή του Σεπτεμβρίου του 2015 και στις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2014, καθώς και αυτά που στις ανωτέρες εκλογικές αναμετρήσεις συγκέντρωσαν τουλάχιστον 1,5% των ψήφων της επικράτειας, από το ποσό των 4.166.667 ευρώ αποτελούν την τακτική χρηματοδότηση και τα υπόλοιπα 833.333 ευρώ είναι η οικονομική ενίσχυση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς. Το άρθρο γράφει ότι σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής έχει ανασταλεί λόγω της εμπλοκής της με την δικαιοσύνη και το ποσό που της αναλογεί θα αποδοθεί άτοκα σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωτικής απόφασης. Η τακτική κρατική χρηματοδότηση δίνεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των κομμάτων και ανέρχεται σε ποσό 0,5 της χιλής επί των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου κρατικού υπολογισμού και προηγούμενου οικονομικού έτους. Πολλά τα νούμερα, δεν ξέρω αν συγκρατήσατε κάποιο. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι αφού υπάρχουν τόσα λεφτά, γιατί δεν τα μοιράζουν στον κόσμο που τα πηγαίνουν στα κόμματα. 0,5 της χιλής, είπες, έτσι. Ναι, ναι. 0,5 της χιλής. Ναι. Το θέμα τώρα αυτό, άμα τα βάλεις κάτω πόσα χρήματα έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια τα κόμματα και πόσα έχουν καταφέρει με τα χρήματα που έχουν πάρει από την κρατική χρηματοδότηση να χρωστάνε. Εντάξει, έχουν πάρει αυτά τα χρήματα από την κρατική χρηματοδότηση. Πόσα έχουν καταφέρει να χρωστάνε τα μεγάλα κόμματα, τώρα αναφέρομαι σε Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, δεν γνωρίζω τα οικονομικά, ξέρω ότι υπάρχει δανειοδότηση και εκεί από το ΣΥΡΙΖΑ, να χρωστάνε και εκατοντάδες εκατομμύρια σε τράπεζες και πόσοι τράπεζες συνέχιζαν να τους δίνουν δάνεια. Να σου πω, αφού τα παίρνουν που τα παίρνουν αυτά τα λεφτά, γιατί δεν ξεχρεώνουν τα χρέη τους. Ναι, υπάρχει το. Μέρος των χρημάτων αυτών, μεγάλο μέρος των χρημάτων, πάει απευθείας στο να πληρωθούν. Δηλαδή, ας πούμε, το 1 εκατομμύριο πόσο παίρνει η Νέα Δημοκρατία, παράδειγμα, πόσο λες, ναι, πάει σχεδόν στο σύνολο για να πληρωθούν τα δάνεια. Ναι. Ουσιαστικά, χρήματα του ελληνικού λαού πληρώνουν τα χρήματα των κομμάτων. Αλλά το θέμα, επειδή είναι λεπτό και για να μην το χάσουμε τελώς, εγώ δέχομαι ότι στη Δημοκρατία λοιπόν η Δημοκρατία λειτουργεί με κόμματα, τα κόμματα πρέπει να χρηματοδοτούνται κτλ. Ζούμε σε μια εποχή μη κανονικότητας, όπως μπορεί να αντιληφθεί ο κόσμος την κανονικότητα, για τους περισσότερους, για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Θα πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό, κατ' επέκταση τα κόμματα φυσικά, θα έπρεπε να προχωρήσουν σε μια θεαματική, το τονίζω, θεαματική μείωση τόσο της βουλευτικής αποζημίωσης, όσο και το ποσού των κομματικών επιδοτήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να δείξουν, αν μη τι άλλο, έστω αν θες, γιατί ακόμη συνέχεια και επικοινωνιακό επίπεδο και επικοινωνιακά και έστω και επικοινωνιακά, να έχουν το ηθικό ανάστημα ώστε να μπορούν να πούν στον Έλληνα φορολογούμενο, κάνε θυσίες, στον Έλληνα μικρομεσαίο, στον Έλληνα γενικότερα, ότι κάνει θυσίες. Να, εμείς παίρναμε παράδειγμα, ξέρω εγώ, η κρατική βουλευτική αποζημίωση είναι 5,5 χιλιάρικα, 6 πόσο είναι, το πήγαμε 2. Αυτό εννοώ θεαματική. Γνώμη μου, θα έπρεπε να προχωρήσει. Θα μου πεις, θα σωθεί ο ελληνικός προϋπολογισμός από αυτό? Όχι, αλλά
μένω στο ηθικό κομμάτι και στο αν θες, στο σωστό κομμάτι. Τώρα, για το πόσα χρήματα έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια, τα κόμματα, από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, καλύτερα να μην το αναλύσουμε, είναι πάρα πολλά τα ποσά. Να μας πούν τι έχουν γίνει αυτά τα χρήματα. Διότι, στο ξαναλέω, δεν είναι μόνο ότι χρωστάνε στα δάνεια στις τράπεζες, δεν είναι μόνο ότι στην επιτροπή που γίνεται αυτές τις μέρες στη Βουλή, που διερευνά την χρηματοδότηση και δανειοδότηση ΜΜΕ αλλά και κομμάτων, ακριβώς, έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα. Έβγαινε, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ και έπαιρνε δάνειο με τη λογική ότι επειδή πήρε, παράδειγμα, ξέρω εγώ, 38%, 40% στις εκλογές, αυτό θα το έχει στο διενεκές. Ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ, το 2009 πήρε 42% στις εκλογές, πόσο πήρε, 43%, σε ένα χρόνο είχε 15%. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιες εγγύησεις δόθηκαν για να πάρουν κόμματα τόσο μεγάλα δάνεια? Ποιος υπέγραψε κανένα συμβόλαιο ή η λογική τι λέει? Ότι επειδή τώρα ένα κόμμα έχει μεγάλα ποσοστά, θα έχει και σε 10 χρόνια, θα υπάρχει σε 10 χρόνια. Οι Έλληνες επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι μπορούν με αυτή τη λογική να πάρουν δάνεια? Συγγνώμη, δηλαδή... Αστειεύεσαι. Να μας το πούν να το κάνουμε κι εμείς. Φαντάζομαι ότι αστειεύεσαι. Δεν αστειεύομαι, το ειρωνεύομαι αν θες γενικότερα. Αλλά να μας το πούν να το κάνουμε κι εμείς αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, χτυπάγαν την πόρτα, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, χτυπάγαν την πόρτα και λέγανε δώστε μας δάνεια, γιατί εμείς πήραμε μεγάλα ποσοστά σε αυτές τις εκλογές. Σοβαρά. Και ποιος μας εγγυάται θα πάρει τις επόμενες? Να το κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες. Δόθηκαν δάνεια. Δυστυχώς όμως έχει περάσει και ένας νόμος, το έχουμε ξαναναφέρει, έχει περάσει ένας νόμος που απαλλάσσει από ευθύνες διευθυντικά στελέχη τραπεζικών ομήλων, που έδωσαν δάνεια που τυχόν δεν έπρεπε να δοθούν, το τονίζω, που τυχόν δεν έπρεπε να δοθούν σε κόμματα, που δεν υπήρχαν οι εμπράγματες εγγυήσεις ώστε να δοθούν αυτά τα δάνεια. Και τώρα ακούμε και τις κρατικές χρηματοδοτήσεις. Σε μια περίοδο που, στο τονίζω, θα έπρεπε το πολιτικό προσωπικό από πάρα πολύ καιρό να έχει πάρει θεαματικές, να έχει προχωρήσει σε θεαματικές μειώσεις σε επίπεδο συμβολισμού, αν θες, και της βουλευτικής αποζημίωσης και των κρατικών κομματικών επιχορηγήσεων. Μάλιστα, διαβάζω ότι στη Βουλή προχωράνε σε νέες προσλήψεις. Δεν ξέρω αν ισχύει, κάπου το είδα, ότι θα πάρουν προσωπικό. Ακριβώς. Λοιπόν, πάνω σε αυτό ήθελα λοιπόν να σου πω ότι εφόσον όλα μειώνονται και όλα μειώνονται στο μισό, π.χ. και ακόμα και τηλεοπτικές άδειες δεν μειώθηκαν σε 4, γιατί και οι βουλευτές από 300 δεν γίνονται 150, ας πούμε? Δεν καταλαβαίνω. Μεγάλη κουβέντα τώρα ανοίγεις. Γιατί μειώνονται μία πλευρά πράγματα προς τα μία κατεύθυνση? Έχει να κάνει μια συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω αν θα παρεξηγηθώ ή όχι, το πολιτικό προσωπικό δυστυχώς φροντίζει να φτιάξει έναν στενό ή περισσότερο διευρυμένο πυρήνα, στον οποίο θα κρατήσει κάποια προνόμια, και ειδικά σε αυτές τις περιόδους μπορούν να χαρακτηριστούν σκανδαλώδη προνόμια, ώστε να μπορεί το πολιτικό προσωπικό να ψηφίζει, να περνάει κάποια πράγματα που υπό κανονικές συνθήκες ενδεχομένως να μην πέρναγε. Το κουβεντιάζαμε και χθες. Στις εποχές που ζούμε, ακόμη και η βουλευτική αποζημίωση. Δεν καταλαβαίνω καταρχήν γιατί λέγεται αποζημίωση. Μισθός είναι, μισθάρα είναι. Λέγεται αποζημίωση, υποτίθεται, γιατί σε αποζημιώνει από τη δουλειά που έκανες έξω κτλ. Τώρα μην κορδεύουμε. Μισθάρα είναι, μισθός είναι. Βουλευτικός μισθός είναι. Τι βουλευτική αποζημίωση τώρα? Και ακατάσχετο είναι, μας τα έλεγε και ο Μάκης, ο Τωμάσης, έτσι. Έτσι, μπορεί. Και αφορολόγητο σε μεγάλο ποσοστό είναι. Και τα ATM της Βουλής δεν έχουν όριο. Γιατί εσύ ως επιχειρηματίας, ως φορολογήσε με προκαταβολή φόρου 100%, φορολογήσε. Δεν είδαμε κάποια αντίστοιχη θεαματική φορολόγηση. Λοιπόν, πιστεύω πως έπρεπε το πολιτικό προσωπικό όλων, αν θες, των χώρων να πάρει πρωτοβουλίες ώστε θεαματικά να μειωθούν οι μισθοί. Στο κάτω-κάτω, Αλεξία μου, συγγνώμη, βγήκες βουλευτής για να υπηρετήσεις τους πολίτες και επειδή θες να βοηθήσεις την ελληνική κοινωνία και την πατρίδα. Μιλάς βάσει λογικής τώρα. Να πάρεις 2.000 λοιπόν, σου φτάνουνε, ίσα-ίσα να βγαίνεις. Να βγαίνεις ίσα-ίσα, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, γελάσαι. Πιο κάτω είχε και το άλλο με τον Τωτό, αλλά δεν το διάβασες. Δεν είναι έτσι. Και στο ξαναλέω, αν κάποιοι το θεωρούν λαϊκισμό, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πιστεύω όντως ότι δεν θα σωθεί η ελληνική οικονομία από αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομηθούν. Να εξοικονομηθούν, να τα δώσουν κάπου, έστω συμβολικά, αν θες, σε δράσεις άλλες, να τα δώσουν για την υπογεννητικότητα. Να τα δώσουν στις νέες οικογένειες αυτά τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν. Δεν θα είναι τεράστιο το ποσό, θα είναι ικανό ποσό, πίστεψέ με. Μπορούν να τα δώσουν κάπου μακριά. Μα πόσο ωραία πέρασες χθες και ήρθες εδώ σήμερα και μας λες ανέκδοτα. Δηλαδή, τόσο ανέκδοτα μας λες. Το λέω γιατί τώρα με τσιγκλάς πρωί-πρωί με τις κρατικές κομματικές επιχορηγήσεις. Το ξέρα ότι θα συμβεί. Μάλιστα. Τώρα να δεις πώς θα σε τσιγκλήσω ακόμη περισσότερο.
Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θα διενεργηθούν διασταυρώσεις στοιχείων 2 φορές το χρόνο με στόχο τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων. Όσοι εντοπίζονται να παρανομούν, θα έχουν περιθώριο 15 ημερών για να συνάψουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καταβάλλοντας όμως παράλληλα και πρόστιμο 250 ευρώ. Όσοι εγνοήσουν το ειδοποιητήριο, θα αναλαμβάνουν ρόλο οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες θα προχωρούν στην αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας, ενώ θα καταλαγίζουν και υπερδιπλάσια πρόστιμο. Σύμφωνα με τη διαδικασία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εισόδων, 2 φορές το χρόνο θα ελέγχουν τα δεδομένα που είναι καταγεγραμμένα σε 3 διαφορετικά αρχεία. Το αρχείο της Γενικής Γραμματείας, όπως αυτό ενημερώνεται με τις μεταβολές και τις νέες αδειές κυκλοφορίας που εκδίδονται από το Υπουργείο Μεταφορών, το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, τα αρχεία οποιασδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία ή Υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με την νομοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημάτων. Το Κέντρο Πληροφοριών και οι δημόσιες υπηρεσίες ή Υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν σε διαρκή βάση στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας τα παραπάνω στοιχεία και στοιχεία τους όταν αυτό απαιτηθεί, προκειμένου να διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο πλέον ο έλεγχος και εντοπισμός των αυτοκινήτων για τα οποία δεν υφίσταται υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη εντοπισμών ασφαλιστικών οχημάτων. Με την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων θα αποστέλλονται ειδοποιητήρια στους διοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε στην τελευταία δηλωθήσα από αυτούς στη φορολογική δίκη στη ταχυδρομική διεύθυνση, με την οποία θα ειδοποιούνται να προχωρήσουν άμεσα σε ασφάλιση του οχήματος. Όσοι διοκτήτες οχημάτων λάβουν το ειδοποιητήριο, θα πρέπει να προχωρήσουν στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματός του, προσκομίζοντας στην ασφαλιστική επιχείρηση το ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου ύψους 250 ευρώ. Δηλαδή, ενώ τους δίνει 25 μέρες, καταλαβαίνεις, τους δίνει 20 μέρες, ξέρω εγώ, για να κάνουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, παράλληλα θα πληρώσουν και 250 ευρώ επιπλέον, επειδή δεν ήταν ασφαλισμένοι. Τους ρωτάει όμως αυτούς τους ανθρώπους αν μπορούσαν να ήταν ασφαλισμένοι. Να μου πεις τώρα τι κεφάλαιο ανοίγουμε πάλι, έτσι. Το κεφάλαιο έχει δύο όψεις αυτό. Αν δεν είναι ασφαλισμένο, μην το κυκλοφορείς. Είναι η άλλη, αν θες, οπτική. Αν δεν έχεις ασφάλεια λοιπόν στο αυτοκίνητο, μην το κυκλοφορείς. Ναι, είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, να πούμε και για τον καλεσμένο μας σε λίγο. Θα έχουμε στο στούντιο τον κύριο Νίκο Τσιπιανίτη, ο οποίος είναι διευθυντής του πρώτου ΕΠΑΛ Άργους. Είχαμε χθες τον κύριο Ρωμελιώτη. Θα ασχοληθούμε με τα ΕΠΑΛ. Έχουμε διάφορους τομείς και ειδικότητες. Θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Τσιπιανίτης. Θα είναι εδώ στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, στο στούντιο του DRI. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μαζί. Πριν όμως περάσουμε εκεί, να ευχαριστήσουμε το 360 Cafe Wine Bar, το Ξένον Καφέ, το Negro Espresso Bar, το εστιατόριο Αραπάκος, το Blue Blank στην Ερβανιτιά, στον Ναύπλιο, το εστιατόριο Θέρος, που φαντάζομαι ότι για λίγο καιρό ακόμη θα μας κρατάει συντροφιά, διότι ο καιρός όσο πάει και χειροτερεύει. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε το ΙΚΤΕΟ Ανατολικής Πελοποννήσου, Ταραντήλης, για ό,τι αφορά το τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου μας. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Είμαστε εδώ λοιπόν μαζί 9 και 37 πρώτα λεπτά. Σας σερβίρουμε, θεωρούμε το πιο ενημερωμένο πρωινό. Να ευχαριστήσουμε το 360 Cafe Wine Bar, το Ξένον Καφέ, το Negro Espresso Bar, το εστιατόριο Ραπάκος, το Blue Blank στην Αρβανιτιά, στον Ναύπλιο και το εστιατόριο Θέρος. Και φυσικά το ΙΚΤΕΟ Ανατολικής Πυροπολίσης Ταραντήλης για ό,τι αφορά τον τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου μας με σιγουριά και με εγγύηση εξειδικευμένου προσωπικού. Ο καιρός εδώ μπορεί να είναι κάπως βροχερός, μουντός, περίεργος, όμως στην Αθήνα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Πάμε μέσα στην τηλεφωνική μας γραμμή, εκείνο ο καλός συνάδελφος, ο Μάκης ο Τουμάσης. Μάκη μου, καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα, Μάκη, ο οποίος είναι στο κοινοβούλιο, να πούμε. Μάκη, πώς είναι εκεί το κοινοβούλιο τώρα, μαζεύονται σιγά-σιγά, μπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικούς. Σιγά-σιγά, πολύ σιγά και ναι. Σεμνά και ταπεινά. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να μην ανησυχούμε δηλαδή, όλα με χαρά. Όχι, όλα πάνε από το καλό στο καλύτερο. Υπάρχει μια, λειτουργεί μια επιτροπή εκεί, δεν ξέρω, στο κοινοβούλιο, η οποία ελέγχει τη χρηματοδότηση ΜΜΕ, αλλά και κομμάτων. Και περνάνε διάφοροι, και ιδιοκτήτες καναλάρχες και τραπεζικά διευθυντικά στελέχη. Τι έγινε χθες, νομίζω ήταν ο διευθυντής της Αυγής, ο οποίος, τι έγινε εκεί με την χρηματοδότηση της εφημερίδας.
τα παραπολιτικά, όπου ανεδείχθη ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Λίγο πιο, Μάκη, λίγο πιο δυνατά να σε ακούμε. Με τον κύριο Κουρτάκη είχαμε ένα μείζον. Α, πάμε στον κύριο Κουρτάκη, στον εκδότη των παραπολιτικών. Για πες μας. Είναι εκδότη των παραπολιτικών. Τεκραυγαλαίες παραβιάσεις της τραπεζικής πρακτικής. Συζητήθηκε για την σκανδαλώδη χρηματοδότηση της Αυγής, που προέκυψαν από την κατάθεσή του και από την κατάθεση του κυρίου Δημήτρη Στούμπου χθες, που υποστήριξε χωρίς να μπορέσει να πείσει τελικά ότι το μόνο δάνειο που υφίσταται και είναι σε διαρκή εκπαίδευση, όπως είπε, λήφθηκε επί Καραμαλή το 2009. Ο κύριος Στούμπος ποιος είναι, ο διευθυντής? Ό,τι φορά είπε, ζήτησε η Αυγή. Μάκη, ο κύριος Στούμπος ποιος είναι, ο διευθυντής της Αυγής? Είναι, ναι, ναι, της Αυγής. Μάλιστα. Η κατάθεση όμως εξελίχθηκε μάλλον σε μπούμερανγκ για το κυβερνητικό κόμμα και του σχεδιασμού του αναφορικά με το έργο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, καθώς παραδέχθηκε ότι η Αυγή το 2009 είχε πάρει δάνειο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αν και είχε αρνητική θέση και μόνες εγγυήσεις που είχε και που, όπως σχολιάστηκε, άξιζαν λίγο πιο πάνω από κοπανιστό αέρα, είχε την ιστορική της όνομα και την προηγηθής απορία της στο δημοκρατικό χώρο. Ο νόμος, να πούμε, ότι απαγορεύει στα κόμματα να δαπανούν την κρατική χρηματοδότηση για τη στήριξη ανώνυμων εταιριών. Προβλέπει ο νόμος ότι τα ποσά που διατίθενται είναι μόνο για λειτουργικές και εκλογικές δαπάνες ή για τη στήριξη ιδρυμάτων. Ο κύριος Στούμπος, εκπροσωπώντας την Αυγή, υποστήριξε ότι η Αυγή είναι υπέρ της διαφάνειας στον χώρο των ΜΜΕ, αρνήθηκε επανειλημμένα να αποκαλύψει το όνομα του κρατικού προσώπου που κρύβεται πίσω από την offshore εταιρεία, η οποία εντοπίστηκε με το χολόγιο της εταιρείας. Έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Η Αυγή το 2015 με τις πωλήσεις της, που δεν ξεπερνούσαν, όπως παραδέχθηκε, τα 1500 με 1600 φύλλα, έλαβε διαφήμιση από τις τράπεζες ύψους 470.000 ευρώ. Να πούμε επίσης ότι... Συγγνώμη τώρα, πώς συνδέεις λίγο, αν κατάλαβα καλά τώρα, δηλαδή υπενήσεσαι ότι κομμάτι της κρατικής χρηματοδότησης του ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε στην Αυγή? Δεν το υπενήσωμαι. Εγώ το είπανε καθαρά χθες. Τι είπε δηλαδή, ότι συγγνώμη, είπε ο διευθυντής της Αυγής ότι πήραμε δάνειο με πράγματι εγγύηση την κρατική χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε σοβαροί τώρα. Μα εσύ μόλις μας είπες τώρα ότι η κρατική χρηματοδότηση δεν μπορεί να πάει σε χρηματοδότηση να δοθεί σε ανώνυμες εταιρείες. Εντάξει, αυτό. Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε. Πλέον εξαιρέσει. Δηλαδή, εντάξει, κουφά πράγματα. Εδώ παίρναν δάνεια, λέει, πώς μας είπες, έπαιρνε δάνεια γιατί, παρόλο που είχε αρνητικό πρόσημο, εν πάση περιπτώσει, έπαιρνε δάνεια. Λόγω του ιστορικού περίοδος και τις συνέπειες που επιδείκνυε. Δηλαδή αυτό έγινε μετά από ερωτήσεων. Της δημοκρατικής συνέπειας που επιδείκνυε, μάλιστα. Σταβάρα και του Κασιδιάρη και του Γιώργου Μαυρωτά, που είπε ότι το δάνειο χορηγήθηκε μόνες εγγύησεις στα έσοδα από τις εφημερίδες. Ξαναλέμε, είναι 1500 φύλλα και την ποιότητα του μέσου. Μάλιστα, εντάξει. Και μια επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ προς την τράπεζα, που ως βασικός μέτοχος δήλωνε ότι εγγυάται το δάνειο. Α, υπάρχει δηλαδή επιστολή, μάλιστα. Ναι, με μια επιστολή. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κατάλαβε ο κόσμος, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε περισσότερα. Είχαμε και τον κύριο Κουρτάκη όμως εκεί. Ότι όμως εγγύηση δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή και εγώ μπορεί να δηλώσω ότι είμαι καλός άνθρωπος, αλλά δεν μου δηλώνει με μια τέτοια δήλωση. Δεν όχι, καλά που μας το είπε ο κύριος εκεί της Αυγής, να πάμε και εμείς στην τράπεζα να πάρουμε έτσι δάνειο. Θα πω και εγώ η οικογένειά στην μου. Στην ίδια τράπεζα. Είναι ιστορική η οικογένεια. Στην ίδια δεν έχω φράγκο. Ναι, στην ίδια τράπεζα θα πάω και θα πω η οικογένειά μου. Ποια τράπεζα το έδωσε το δάνειο, Μάκη? Η Εθνική Τράπεζα. Ωραία, θα πάω και εγώ στην Εθνική. Έχουμε και είμαι καλός άνθρωπος. Είμαι δημοκρατικός πάρα πολύ αρχών βαθύτατα. Ωστόσο. Από πολύ παλιά οικογένεια ιστορική. Δεν έχω φράγκο, δεν έχω τίποτα. Δώστε μόνο 500.000 ευρώ. Εντάξει, μάλιστα. Καλά που μας το είπαν εκεί, να ξέρουμε να το κάνουμε και εμείς δηλαδή. Δεν είναι. Ήδη μαθαίνουμε πράγματα. Μάλιστα. Με τον κύριο Μαρινάκη έχουμε κάτι εκεί με τις άδειες. Έχουμε και την απάντησή του προς τον εισαγγελέα. Ήθελα να επανεπιστώ ότι ο Κουρτάκης είχε καταγγείλει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς του είχε ζητήσει να κατεβάσει ο ίδιος με τηλεφώνημά του, να κατεβάσει από το site των παραπολιτικών το περίφημο ηχητικό, στο οποίο φέρεται να δίνει ο κύριος Σαμαράς εντολή στον Παναθηναϊκάκια δικαστή για προφυλακίσει στην υπόθεση της Αυγής. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο Αντώνης Σαμαράς, του είπε ότι η φωνή δεν είναι δική του, άρα θα έπρεπε να κατεβάσει το ηχητικό, κάτι το οποίο δεν έκανε, και υπάρχει και γνωμοδότηση μετά από το ΣΥΤΟ έλεγχο ότι η φωνή δεν είναι του κ.
Σαμαρά. Που απήντησε χθες ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σαμαρά. Γενικά ένα μπάχαλο, νομίζω, δυσοδεία. Συγγνώμη, είχε πάρει δηλαδή ο κύριος Κουρτάκης, είπε, ο οποίος είναι εκδότης των παραπολιτικών, ιδιοκτήτης του παραπολιτικά FM κτλ. Είναι ο άνθρωπος. Αντίγγειλε ότι ο πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε ότι τον πήρε τηλέφωνο ο κύριος Σαμαράς ο ίδιος και του είπε αυτό, κατέβασε το. Σωστά. Ακριβώς. Και μάλιστα. Ο κύριος Κουρτάκης δεν το κατέβασε από ό,τι ξέρω. Όχι, όχι, δεν το ούτε κατέβασε. Ούτε το έκανε κάποια μήνυση ο κύριος Σαμαράς μετά κτλ. Που τα άφησε. Δεν κινήθηκε νομικά εναντίον τότε γιατί τα άφησε κτλ. Όχι. Όχι. Γιατί όπως μας το είπες, έδειξε να θίγεται ότι είναι πλαστό, ότι δεν είναι η φωνή μου κτλ. Λέω ότι δεν θα έπρεπε να αποχωρήσει σε μια μήνυση, κάτι κτλ. Και όλο αυτό, αφού δεν είναι η φωνή του. Δεν γίνονται αυτά. Μάλιστα. Δεν γίνονται. Με τον κύριο Μαρινάκη, τι έχουμε εκεί που μας είπες. Με τον κύριο Μαρινάκη έχουμε τη μήνυση για το πόθεν έσχες. Έλεγχο για το πόθεν άσχες στο σύνολο του, όχι μόνο σε ένα τμήμα που κατέβαλε καθένας από τους υπερθεματιστές, όπως τους λέμε, για τις οπτικές άδειες που ναι. Ζήτησε με ανακοίνωσή της η εταιρεία Alter Ego, του Αγγέλη Μαρινάκη, που πήρε ξεκάθαρη θέση στα όσα ακούγονται για τα παζάρια μεταξύ νέων καναναρχών και των τρίτων προσώπων. Ένας μήλος δηλαδή, εντωμεταξύ της κασέτ, πίσω από τη διαδικασία της δημοπρασίας των τηλεοπτικών, από τις κάμερες ασφαλείας για 6 ώρες τώρα. Τη ζητούν. Θα πάρει ο Κοντομινάς, ναι, τη ζητάει. Μετά από έτσι που έκανε στον εισαγγελέα για χορήγησή του. Και ο εισαγγελέας είπε ναι να τις πάρει. Και το αίτημα το έκανε ο καθηγητής, ο κ. Λαζαράτος, που ο εισαγγελέας αποφάσισε ότι πρέπει να χορηγηθούν. Έτσι, μπρο. Ετιθέντα στοιχεία λόγω ένομου συμφέροντος και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν. Με την ίδια εντολή να πούμε ότι η εισαγγελέα η Λάλη ζήτησε να μην καταστραφεί το καμερών των 66 ωρών δημοπρασία και να παραδοθούν οι κασέτες. Έτσι στο τηλεοπτικό. Ένας μήλος δηλαδή καινούργια. Πάμε να κλείσουμε με το τι γίνεται στα hot spot. Σύντομα πες μας, είχαμε κάποια περιστατικά φυματίωσης. Τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε 15 περιστατικά φυματίωσης στη Θεσσαλονίκη. Ανθρώποι σκότωσαν και ερχόντουσαν σε επαφή με Έλληνες εργαζόμενους στα hot spot. Και είχαμε και χθες άλλο ένα περιστατικό φυματίωσης στο έναν εργαζόμενο ο οποίος μπήκε στα hot spot. Είναι μια κινούμενη βόμβα. Μάλιστα. Μάκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση. Μαζί. Για την επικαιρότητα. Μαζί. Για την άποψη. Μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο Μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή Μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Είμαστε εδώ μαζί, 9 και 49 πρώτα λεπτά, καταιγίδα, οφείλουμε να πούμε στους φίλους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Από νωρίς, καταιγίδα, Βάσιλ, καταιγίδα. Καταιγίδα. Κοντά μας έχουμε τον Διευθυντή του Επαγγελματικού Λυκείου Άργους, τον κύριο Νίκο Τσιπιανίτη. Κύριε Τσιπιανίτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για το καλεσμά σας στην εκπομπή σας. Εύχομαι να έχετε πάντα επιτυχίες και πάντα να ενημερώνετε έγκυρα και έγκυρα το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό κοινό της περιοχής μας της Αργολίδας. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Νέα σχολική χρονιά για το επαγγελματικό λύκειο, για όλα τα σχολεία. Μας ήρθε ένα δελτίο τύπου εχθές, που ενημερώνει γονείς και μαθητές σχετικά με τους νέους τομείς και ειδικότητες που θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 16-17, καθώς και για τις διεξόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης των αποφύτων του ΕΠΑΛ. Έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Γιατί τα παιδιά να επιλέξουν το ΕΠΑΛ? Το ΕΠΑΛ. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους ακροατές και θεατές, τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού σας. Καλή σχολική χρονιά και δημιουργική για όλους μας και να έχουμε επιτυχία στους στόχους που θέτουμε από την αρχή σε όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο. Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς και φυσικά πάνω απ' όλα υγεία. Πράγματι, εγώ μπορώ να πω ότι υπηρετώ την επαγγελματική, μάλλον την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση από το 1980. Έχω ξεπεράσει τα 35 χρόνια περίπου. Έχω μια τεράστια εμπειρία με τις τεράστιες αλλαγές οι οποίες πάντοτε μένουν στα χαρτιά. Πάντοτε είναι αλλαγές που εκάστοτε υπεύθυνοι της εκπαίδευσης λένε να αναβαθμίζουν την τεχνική εκπαίδευση
και τελικά θα φύγω, θα συνταξιοποιηθώ και θα φύγω από την εκπαίδευση και ακόμα αυτό δεν θα έχει γίνει στην ουσία και πραγματικά. Εγώ πιστεύω την επαγγελματική εκπαίδευση, όχι μόνο επειδή την υπηρετώ και είναι το σπίτι μου, έχω φάει περίπου περισσότερα τη μισή μου ζωή αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση, στα τεχνικά επαγγελματικά αυτά σχολεία, στη μέση εκπαίδευση, αλλά πέρα του ότι και ως οικονομολόγος που είμαι, έχω κάνει και κάποια έρευνα σχετικά με τα διάφορα επαγγέλματα τα οποία είναι κορεσμένα ή ακόρεστα εδώ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά πριν από 15 χρόνια περίπου. Νομίζω πως είναι η εκπαίδευση, η τεχνική επαγγελματική που πρέπει να την αγαπήσουμε, να προσελκύσει περισσότερους νέους οι οποίοι θα βγουν ευκολότερα στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα αυτή την εποχή, με την κρίση που έχουμε, χρειαζόμαστε μεσαία στελέχη που θα γνωρίζουν από τις ειδικότητες που είδατε κι εσείς, μηχανολόγοι, ηλεκτρονικοί, υγείας και πρόνοιας τομέας, πληροφορικής, βοηθή λογιστών, που χρειάζονται να βγουν κατευθείαν στην αγορά εργασίας. Γιατί αυτά τα στελέχη χρειάζεται η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή για να μπορέσει έστω να ορθοποδήσει και να αρχίσει να σταθερά να αναπτύσσεται. Γιατί το επαγγελματικό σχολείο. Εγώ πιστεύω πως το επαγγελματικό σχολείο είναι ένα σχολείο το οποίο έχει προσφέρει ό,τι το γενικό άλλο στο σχολείο, αλλά και κάτι παραπάνω. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν μερικά χρόνια πέρασε ένας μαθητής μας από εκεί στο Πολυτεχνείο και μάλιστα τρίτος από όλη την Αργολίδα. Με υψηλά μόρια, κάπου 19.000. Με έβρισκαν γνωστοί στον δρόμο και μου έλεγαν: μα περνάει και από το σχολείο το δικό σας στο Πολυτεχνείο. Ο κόσμος είναι ανενημέρωτος. Δεν γνωρίζει το πώς λειτουργεί αυτό το επαγγελματικό σχολείο. Και ως αυτή τη στιγμή εδώ με τις ερωτήσεις σας και με την εκπομπή σας να μπορέσουμε να πληροφορήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους ακροατές μας για το επαγγελματικό αυτό σχολείο. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτό το σχολείο. Πραγματικά κάνουμε προσπάθεια να έχουμε νέες ειδικότητες, σύγχρονες ειδικότητες, όπως η ειδικότητα παραδείγματος χάρη φυσικού αερίου, η οποία μπορεί να λειτουργήσει αν φυσικά θα επιθυμούν τα παιδιά, επιθυμούν να έχουν δηλώσει από τα παιδιά εκεί. Υπάρχει ειδικότητα, ξέρω εγώ, του τομέα υγείας και ευεξίας, να έχουμε ένα, ξέρω εγώ, κάποιοι να ασχοληθούν χωρίς να εξοδεύονται οι οικογένειές τους με κομμωτική και αισθητική, που μπορεί να λειτουργήσουν αυτές οι νέες ειδικότητες. Παιδιά τα οποία βλέπουμε πολλές φορές να ασχολούνται με τον τουρισμό, μπορούν από εκεί να έχουν μια εκπαίδευση και μάλιστα να βγουν κατευθείαν ως μεσαία στελέχη και να στελεχώσουν την ελληνική οικονομία. Πέρα από αυτό όμως, κύριε Ζώη, νομίζω πως χρειάζεται. Αν κάποιος μαθητής ή οι γονείς του έχουν την επιθυμία τα παιδιά να συνεχίσουν τις σπουδές τους, μπορούν να κάλλιστα με μια προσπάθεια που φτάνουν στα 4 μαθήματα να μπουν και στα ΤΕΗ. Δηλαδή η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ανοιχτή και σε αυτούς. Να φυσικά. Το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ναι. Κάποιοι γονείς ενδεχομένως ακόμη να μην γνωρίζουν ότι συνδέεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση λίπη, όχι μόνο τα ΤΕΗ, και ΑΕΗ και ΤΕΗ. Μπορούν να μπουν οι μαθητές και να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Δεν είναι μόνο οι γονείς και οι μαθητές, αλλά και ο εκπαιδευτικός κόσμος δεν γνωρίζει. Μπορώ να πω με λύπη μου ότι επειδή τη ζω, είμαι αρκετά χρόνια στην περιοχή μου εδώ και γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχει απαξιωθεί και από την τοπική κοινωνία. Περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνία στον ελλαδικό χώρο, η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Και δεν πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Πολλές φορές όλοι οι γονείς και κάποιοι λένε αυτό είναι ένα δεύτερο σχολείο, ένα δεύτερο σχολείο που πάνε καλοί μαθητές κτλ. Δεν είναι στα πράγματα. Ένα σχολείο στελεχωμένο με εκπαιδευτικούς. Νέους εκπαιδευτικούς με μεράκι, με κέφι για τη δουλειά τους, που πραγματικά αγαπούν τα παιδιά, είναι δίπλα στα παιδιά, δίπλα στους γονείς και καθοδηγούν τα παιδιά με κέφι, με αγάπη σε αυτό το οποίο επιδιώκουν. Είτε θέλουν κάποιοι να μάθουν ένα επάγγελμα και να βγουν αύριο το πρωί έξω στην αγορά εργασίας, είτε να ακολουθήσουν σπουδές παραπέρα σε ΤΕΗ ή σε ΑΕΗ. Πέρα από αυτό, υπάρχει και μια καινοτομία φέτος, που εύχομαι με την εισαγωγή που σας έκανα, αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί να γίνουν πραγματικότητα. Ότι μπορούν κάλλιστα να έχουμε και μαθητεία από την επαγγελματικά αυτά σχολεία και να βγουν κατευθείαν. Αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα έχει τη δυνατότητα και την ευχέρεια με την οικονομική κρίση το κράτος να ενισχύσει τους εργοδότες. Ούτως ώστε να ενισχύουν εργοδότες από κάποιο πρόγραμμα, ΕΣΠΑ, όπως θα λέγεται αυτό, ούτως ώστε να έχουν και κάποια αμοιβή μαθητές για να προσελκύσουν τους μαθητές και να βγουν στη μαθητεία και να μάθουν κάτι που έχει σχέση με το επαγγέλμα τους. Για ένα χρόνο περίπου. Ένα χρόνο είναι η μαθητεία. Προσθέτως θέλω να πω το εξής, ότι πέρα από αυτό είναι, μπορώ να πω, τιμή και έτσι το καμαρώνουμε κι εμείς, διότι βλέπουμε πολλούς από τους μαθητές μας, θα πω ένα παράδειγμα, που ασχολούνται με τα οπτικοακουστικά μέσα. Μια είναι και το επάγγελμα το δικό σας. Που είχατε και πάρα πολλές διακρίσεις. Και διακρίσεις έχουμε στο κομμάτι αυτό. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, βλέπουμε πολλούς μαθητές μας να τους αρέσει το επάγγελμα αυτό,
και να έχουν επιτυχίες σε διάφορα εδώ τοπικά μέσα ενημέρωσης, mm-hmm. όχι μόνο εδώ αλλά και στην Αθήνα, και να ασχολούν τα παιδιά με τον ήχο, με την mm-hmm. εικόνα. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε μαθητές που είναι expert στο μοντάζ, για παράδειγμα, δεν είμαι και ειδικό στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, πράγμα που δεν το γνωρίζει κανένας. Με λίγα λόγια, mm-hmm. να πω το εξής, ότι φεύγοντας από το επαγγελματικό σχολείο, κάποιος μαθητής ξέρει να κάνει κάτι. Εγώ όταν τελείωσα το τότε γενικό λύκειο, βγήκα έξω και δεν ήξερα τι. Δεν είχα κάποια ειδίκευση. Δεν είχα κάποια ειδίκευση. Mm-hmm. Τώρα μπορούμε να συνδυάσουμε και την γενική εκπαίδευση. Δηλαδή, ο μαθητής θα κάνει τα εξής. Θα κάνει τα μαθηματικά του, θα κάνει mm-hmm. τα ελληνικά του. Φυσικά δεν κάνουμε τα αρχαία εκεί. Έτσι, θα κάνει την ιστορία του, mm-hmm. θα κάνει τα μαθήματα γενικής παιδείας με άλλο φυσικά πρόγραμμα σπουδών και φυσικά θα εξειδικευτεί και σε κάποια μαθήματα ειδικότητας. Είναι στον τομέα μηχανολογίας, θα κάνει μαθήματα μηχανολογίας. Mm-hmm. Είναι στον τομέα ηλεκτρονικής και ηλεκτρολογίας, θα κάνει μαθήματα του αντίστοιχου τομέα. Πληροφορικής, υγείας και πρόνοιας κτλ. Λοιπόν, και αυτό, τα μαθήματα αυτά χωρίζονται εκεί, είναι πάλι ένα, κάτι προσελκύει το μαθητή. Τα μαθήματα θα χωρίζονται σε δύο άλλες κατηγορίες, στο θεωρητικό κομμάτι και στο πρακτικό κομμάτι του. Είναι το εργαστηριακό κέντρο, που ο μαθητής θα πάει αυτά τα οποία θα διδαχτεί θεωρία, θα πάει να τα δει στην πράξη, στο εργαστήριο, που πραγματικά μπορούμε να καυτιόμαστε. Αυτό ότι έχουμε από τα καλύτερα εργαστηριακά κέντρα πανελλαδικά, που μπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις, τις πρακτικές στους μαθητές μας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν μπορούμε, Αλεξία, σε αυτό το σημείο, γιατί θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Τσιπιανίτη, mm-hmm. να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Τσιπιανίτη, και θα μπούμε μετά και θα συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα κουβέντα που έχουμε. Φαντάζομαι να βοηθήσουμε και τους γονείς αλλά και τους μαθητές που μας ακούνε και αγωνιούν, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί αλλιώς ήταν η Ελλάδα πριν 20 χρόνια. Αγωνιούν πάρα πολύ και για το εργασιακό μέλλον, με δεδομένο ότι θέλουν να μείνουν σε αυτή την έρμη τη χώρα, έτσι, και να βοηθήσουν. Ακριβώς λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ μαζί με τον διευθυντή του ΕΠΑΛ Άργους, τον κύριο Τσιμπιανίτη. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση, μαζί. Για την επικαιρότητα, μαζί. Για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί». 10 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στα FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το www.drtv.gr και φυσικά μας ακούτε και από το Live 24. Κοντά μας, στην παρέα μας, είναι ο Νίκος Τσιπιανίτης, ο διευθυντής του ΕΠΑΛ Άργους. Κύριε Τσιπιανίτη, έχουμε και μία πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλό θα είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο, που διοργανώνει μια ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Γνωριμία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας» την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 7 το απόγευμα στο Park Hotel, στο ξενοδοχείο Park στο Ναύπλιο. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις, διαδικασία εγγραφής, στέγαση φοιτητών, δυνατότητες υποτροφιών, προγράμματα εξαποστάσεως φοίτησης, τη φοιτητική ζωή στην Κύπρο. Την Παρασκευή λοιπόν 9 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή το απόγευμα, στις 7 στο ξενοδοχείο Πάρκ στο Ναύπλιο, όσοι γονείς και μαθητές ενδιαφέρονται, καλό θα είναι να περάσουν μια βόλτα από εκεί, γιατί όχι, έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα παιδιά φεύγουν, έτσι δεν είναι, κύριε Τσιπιανίτη? Ναι, αυτό το πανεπιστήμιο τυχαίνει να το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχω κάνει και εγώ το μεταπτυχιακό μου σε αυτό το πανεπιστήμιο. Και τώρα τελευταία έχει επεκταθεί πάρα πολύ και στον ελλαδικό χώρο, με συνεργασίες που έχει κάνει με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ειδικά στην ειδική αγωγή, μεταπτυχιακά από απόσταση, με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το ΕΑΠ, και νομίζω και με το Δημοκρίτιο. Γίνεται κάποιες συνεργασίες. Πραγματικά γίνεται εκπαίδευση σε κάποια προγράμματα που το επιτρέπουν από απόσταση και νομίζω πως είναι χρήσιμο και καλά κάνατε που το θίξατε, ειδικά για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Όσοι τους ενδιαφέρουν, είτε προπτυχιακά προγράμματα είτε μεταπτυχιακά, αύριο η μέρα Παρασκευή, 7 ώρα το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Πάρκ στον Ναύπλιο, όσοι ενδιαφέρονται, φοιτητές, μαθητές για προπτυχιακά που τελειώνουν, γονείς που όχι. Είναι να πάνε, ξέρω εγώ, οπουδήποτε στην Ευρώπη, μπορεί να πάνε στην Κύπρο για μεταπτυχιακά, διδακτορικά προγράμματα. Είναι πιο φιλικό το περιβάλλον, νομίζω, στην Κύπρο, έτσι. Κοιτάξτε, καταρχάς όλα αυτά γίνονται στα ελληνικά. Η εκπαίδευση αυτή στο ελληνικό είναι πάλι πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί όλοι που θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακό, όπου να το κάνουν, κουράζονται πάρα πολύ στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Αν το κάνουν στην Ισπανία, θέλουν τα ισπανικά τους, και αν είναι γαλλόφωνο, αγγλόφωνο το πανεπιστήμιο, το πολυτεχνείο. Το πλεονέκτημα είναι ότι αυτό γίνεται στα ελληνικά.
Και το δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι κάθεσαι στο σπίτι σου και το παρακολουθείς από απόσταση. Και παρακολουθείς πραγματικά εβδομάδα-εβδομάδα, βήμα-βήμα τις εργασίες όλες. Έχεις άμεση επαφή με τους καθηγητές και μπορείς κάλλιστα. Το μοναδικό δέσμευση που είναι ότι γίνονται εξετάσεις, τελικές εξετάσεις. Κάθε εξάμεινο γίνεται στην Αθήνα, σε κέντρα τα οποία κανονίζει το Πανεπιστήμιο. Μπορώ να πω ότι πέρα από οτιδήποτε, εγώ δεν θέλω ούτε να κάνω κάποια έτσι να προτρέψω, ούτε να κάνω διαφήμιση στο Πανεπιστήμιο. Καλό θα είναι, αφού θα είναι ειδικοί εκεί από την Κύπρο και από τον ελλαδικό χώρο, να προσέλθουν αύριο στην 7 ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Park, να παρακολουθήσουν και οποιαδήποτε απορία έχουν. Έτσι δεν είναι, μια ενημέρωση θα είναι. Να τους λυθεί η απορία και να το δουν. Μπορεί κάλλιστα να δουν και στο αντίστοιχο, αν κάνουν σε μια μηχανή αναζήτηση στο αντίστοιχο site του Πανεπιστημίου, να το δουν. Εκείνο που μπορώ να πω ότι είναι από τα πρώτα πανεπιστήμια που έχει πραγματικά οργανώσει με τέτοιο τρόπο την από απόσταση εκπαίδευση με απόλυτη επιτυχία. Και το έχω ζήσει προσωπικά και εγώ ήδη. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο για το επάλεδο Άργους, το οποίο έχει κατά καιρούς φυσικά μας έχει κάνει περήφανο σαν περιοχή με τις διακρίσεις που είπαμε στον χώρο που αναφέραμε πριν. Πολλές διακρίσεις και σε διεθνή φεστιβάλ. Σκηνοθεσίας, μου διαφέρει και κάτι, μην αδικήσω τα παιδιά. Μοντάζ, νομίζω, σε ταινίες μικρού μήκους. Πείτε μας λίγο καταρχήν, μέχρι πότε μπορούν οι γονείς που ενδιαφέρονται να κάνουν εγγραφές. Πείτε μας λίγο για τον αριθμό των μαθητών που φαίνεται φέτος ότι θα έχει το ΕΠΑΛ. Και από την εμπειρία που έχετε τόσα χρόνια στη μέση εκπαίδευση και ειδικότερα στην επαγγελματική εκπαίδευση, όπως μας αναφέρατε, κατά πόσον έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες, οι οικογενειακές αλλά και φυσικά οι προτεραιότητες των μαθητών σε ό,τι αφορά την εργασία. Γιατί γνωρίζετε και ίσως ότι ειδικά τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει αλλάξει τόσο πολύ και η αγορά εργασίας στην Ελλάδα αλλά και η οικονομική κατάσταση που βιώνουμε που βιώνει η ελληνική κοινωνία, που φαντάζομαι θα έχει κατά κάποιο τρόπο αναθεωρήσει τις προτεραιότητες και της οικογένειας αλλά φυσικά και των παιδιών. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι τώρα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία μείωση των μαθητών στα ΕΠΑΛ. Διότι από ό,τι σας είπα και στην αρχή, για να γίνει μια πραγματική αναβάθμιση πρέπει να υπάρχει πάνω απ' όλα πραγματική αναβάθμιση και στους να δουν και κίνητρα για να συμμετάσχουν οι μαθητές σε εκπαιδευτήρια όπως είναι τα τακτικά επαγγελματικά λύκεια και να μην σκορπίζεται η εκπαίδευση σε διάφορα άλλα τύπου σχολείων. Παραδείγματος χάρη, η τεχνική εκπαίδευση παρέχεται στα ΙΕΚ, στα ΕΠΑΛ, σε διάφορες σχολές άλλων υπουργείων. Ναι, έτσι, έχει χωριστεί σε κάποια κομμάτια και υπάρχει μια τρομερή σύγχυση σε μαθητές και σε γονείς. Για μένα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας που θα παρέχει τεχνική εκπαίδευση και να μπορέσει να ενημερώσει γονείς και μαθητές και μάλιστα και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και να υπάρχουν και κάποια επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτά τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Mm-hmm. Τώρα, κατά πόσο τα επαγγελματικά δικαιώματα μπορούν να συνδεθούν με την δομή της ελληνικής οικονομίας, με την τεράστια ενεργεια που υπάρχει, είναι κάποιο άλλο ζήτημα το οποίο θέλει πάρα πολύ κουβέντα. Να το αναπτύξουμε. Πάντως υπάρχει μείωση μαθητές στο ΕΠΑΛ και αυτό οφείλεται στο ότι ίσως έχει γίνει εύκολο το γενικό σχολείο, το γενικό λύκειο. Το γενικό σχολείο, θα πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ένας μαθητής από το ΕΠΑΛ, για να μπει σε κάποια αντίστοιχη σχολή ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, πληροφορίες κτλ. Πρέπει να έχει πάνω από 10 μέσο όρο. Και όταν θα πάει σε αυτή τη σχολή των ΤΕΙ ή και των ΑΕΙ κάποια στιγμή, θα είναι γνώστης των αντικειμένων γιατί θα ξέρει πάρα πολλά αντικείμενα για τα μαθήματα, από τα μαθήματα ειδικότητας που έχει διδαχτεί εδώ στο ΕΠΑΛ. Έχει περισσότερη πρακτική εκπαίδευση. Πρακτική εκπαίδευση και θεωρητική στο εκπαίδευση. Δεν υπάρχει. Στο γενικό μηδέν εκπαίδευση. Μόνο θεωρητική. Θεωρητική, ούτε θεωρητική στα μαθήματα αυτά. Δηλαδή, όταν λέω ούτε θεωρητική, ένας μαθητής από το γενικό, όταν θα περάσει σε ένα αντίστοιχο τμήμα μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, τι θα κάνει. Το πρώτο, δεν θα πάει καθόλου. Και αν θα πάει, θα τα παρατήσει. Γιατί δεν γνωρίζει το αντικείμενο καν. Είναι άγνωστο. Mm-hmm. Ενώ αυτό το έχω κάνει από έρευνα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εργαστήρια. Τίποτα δεν έχει αυτή τη στιγμή. Ο μαθητής του ΕΠΑΛ γνωρίζει τα πάντα σε επίπεδο, μπορώ να πω, και τρίτου έτους σε ένα αντίστοιχο ΤΕΙ. Στα μαθήματα ειδικότητας. Ο μαθητής του Γενικού Λυκείου δεν γνωρίζει τίποτα από όλα αυτά. Mm-hmm. Και από έτσι επαφή που έχω με γνωστούς καθηγητές, ειδικά στα ΤΕΙ και σε άλλες ανώτερες σχολές, ο μαθητής του Γενικού Λυκείου. Είναι σαν να πέφτει σε ένα θάλασσα χωρίς να ξέρει να κολυμπήσει. Άρα δεν ξέρει τίποτα. Στα διαδρομών καλύτερα μετά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, λέτε, οι μαθητές που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ. Πολύ πιο ευκολότερα, ναι, και μπορούν να ασχοληθούν περισσότερο και με έρευνα. Ενώ ο μαθητής, τι γίνεται με τους μαθητές του Γενικού Λυκείου. Ή δεν πάνε καθόλου, με αποτέλεσμα κάποιες θέσεις να μείνουν κενές, πρώτον, ή κάποια στιγμή στην πορεία να αντικαταλείπουν, γιατί δεν γνωρίζουν τα βασικά στην ειδικότητα του μηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου, πληροφορικής κτλ.
Λοιπόν, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να τα παρατάνε, να μην συνεχίσουν. Καταλάβατε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα πάνε και σε σχολές που δεν τις επιθυμούν. Είναι, ξέρω εγώ, μπορεί στην εκατοστή τους προτίμηση η σχολή ενός ΤΕΗ. Που ούτε καν ήθελαν να γίνουν μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί στα ΤΕΗ. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Άλλωστε, αν δείτε και τις εξαγγελίες του Υπουργού, που είναι σε πολύ καλή κατεύθυνση αυτή, μπορώ να πω, ότι θα αναθεωρήσει το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων. Γιατί? Αυτός είναι ένας από τους λόγους. Έτσι, ούτως ώστε μαθητές που δεν επιθυμούν να πάνε σε μια σχολή, δεν πάνε σε άλλη σχολή. Και υπάρχει αυτή η δυσκολία. Σας λέω, ένας μαθητής από το Γενικό Λύκειο θα πάει σε μια σχολή στην εκατοστή του προτίμηση, ίσως, σε ένα ΤΕΗ, δεν θέλει να πάει καν εκεί και δεν έχει καθόλου και γνώσεις από τη σχολή αυτή. Ένας μαθητής από το ΕΠΑΛ, π.χ. ηλεκτρονικών, θα πάει παραδείγματος χάρη να ασχοληθεί με την εικόνα και τον ήχο, τα οποία τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Έχουμε μαθητές, όπως σας είπα και στην προηγούμενη έτσι, κουβέντα που κάναμε, που είναι πάρα πολύ καλοί στο μοντάζ, στον ήχο, στην εικόνα κτλ. Αυτός ο μαθητής θα προχωρήσει και θα ολοκληρώσει πολύ καλύτερα τις σπουδές του στην τοβάθμια εκπαίδευση. Για τώρα, θέμα που μου θέσατε ως προς τις διακρίσεις μας. Εκεί έχουμε μια άλλη κουλτούρα σε αυτό το σχολείο. Λειτουργούμε έτσι κάπως ομαδικά, έχουμε μια καλή ομάδα κάνει από καθηγητές. Έτσι, και η κουλτούρα μας έχει ως στόχο το μαθητή. Αγαπάμε πραγματικά τους μαθητές, πραγματικά και αυτοί μας αγαπούν. Όχι φυσικά ότι έχουμε γίνει κολλητοί με τους μαθητές, έτσι. Υπάρχει η διάξη, είναι ο καθηγητής και ο μαθητής. Άλλο θα πρέπει να υπάρχει αυτό. Πάντα θα πρέπει τελικά να υπάρχει. Έτσι, είμαστε τόσο κοντά, έτσι, ούτως ώστε. Τόσο όσο πρέπει. Όσο πρέπει. Όσο πρέπει. Λοιπόν, αυτό μας κάνει να έχουμε το μεράκι, να ασχολούμαστε ξέρω, με τους μαθητές περισσότερο και με δραστηριότητες που είναι πέρα από το ορολόγιο, από τα ορολόγια προγράμματα για το πρόγραμμα σπουδών. Και αυτό έχει αποτέλεσμα και καθηγητές και μαθητές να εργάζονται με μεράκι, απογεύματα, νύχτες πολλές φορές, με δραστηριότητες πέρα από το τυπικό τους πρόγραμμα σπουδών. Και αυτό είναι ο λόγος με τον οποίο έχουμε διακρίσεις σε διάφορες δραστηριότητες και έχουμε πάρει πάρα πολλά βραβεία, ειδικά στον τομέα οπτικοακουστικών, ηλεκτρονικής που λέμε, έτσι, με διακρίσεις ταινιών, ντοκιμαντέρ, με διακρίσεις από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας. Ειδικά και ο ίδιος ο Υπουργός μας έστειλε συγχαρητήρια για την τελευταία μας ταινία που κάναμε για το χρέος, αγγίζοντας διάφορα σύγχρονα θέματα στον ελλαδικό χώρο, όπως παραδείγματος χάρη παλιότερα είχαμε τη μετακίνηση των νέων στο εξωτερικό. Κάναμε μια ταινία η οποία πήρε πρώτο βραβείο πανευρωπαϊκό. Έτσι, μαμά μην κλαις, θα τα λέμε στο Sky. Αυτό που έχουμε και τώρα. Αυτό που έχουμε και τώρα. Αυτή τη στιγμή πήρε αυτό το πρώτο πολύ βραβείο. Επίκαιρο. 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 Αυτή τη στιγμή επίκαιρο και θα είναι επίκαιρο για αρκετά χρόνια ακόμα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί νέοι να φεύγουν στο εξωτερικό. Τώρα, τα παιδιά από αυτή την έτσι, κοντινή έτσι, μπορώ να πω, σχέση και αγάπη που έχουμε μεταξύ μας, πέρυσι είχαμε το πρόβλημα στην Ελλάδα το προσφυγικό. Έκαναν μια ταινία, ένα ντοκιματέρ, το χρέος. Το οποίο ταξιδεύει αυτή τη στιγμή και πέρα από τον Ατλαντικό, στην Ευρώπη κτλ. Και είχε τρομερές επιτυχίες. Γι' αυτό την ταινία μας βράβευσε και ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας για τη δουλειά των παιδιών. Ποιο είναι Υπουργό Παιδείας? Έτσι, τον τωρινό Υπουργό Παιδείας. Ο κύριο Φίλη. Ναι, ο κύριος Φίλη. Είχε τέτοια ευαισθησία ο κύριος Φίλης? Κοιτάξτε, ο κύριος Φίλης, γιατί να μην έχει ευαισθησία. Κύριο Φίλη. Είναι Υπουργός Παιδείας μας. Έτσι, μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι τα θετικά, όπως σας είπα, παραδείγματος χάρη, ότι αναθεωρεί την εισαγωγή στην αντιλαμβάνεται εκπαίδευση, είναι κάτι από τα θετικά του. Είδατε τα προβλήματα. Λοιπόν, από εκεί και μετά είναι και κάποια άλλα θέματα τα οποία η κουλτούρα και η δομή της ελληνικής οικονομίας δεν τα δέχεται. Παράδειγμα χάρη σχέση με προσευχές, με θρησκευτικά κτλ. Εντάξει, εκεί ίσως πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Σαφέστατα και πρόκειται για, το έχουμε πει είναι η τρίτη φορά που το λέμε, πρόκειται για προεδρικό διάταγμα το οποίο. Λοιπόν, θέλει. Πάμε στα πολιτικά. Α, έρθουμε τώρα, είναι κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν μας αγγίζουν αυτή τη στιγμή, να δούμε τα δικά μας. Ναι, ο κύριος Σουμίλης. Πραγματικά. Γιατί εγώ δεν θα το αντέξω. Μας έστειλε συγχαρητήρια και βράβευση, διότι πραγματικά την ταινία μας αυτή, κάναμε ταινία που πραγματικά άγγιζε το προσφυγικό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, ασχολούμαστε με θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με θέματα αγωγής υγείας, με θέματα σταδιοδρομίας, που στο κομμάτι αυτό μπορώ να πω ότι βλέπουμε τα παιδιά ότι τα αγαπούν πολύ περισσότερο από ότι το τυπικό πρόγραμμά τους, τα μαθηματικά τους, τα ελληνικά τους, τα μαθήματά τους. Εκεί τρέχουν με κέφι και μεράκι. Και δεν είναι ότι μόνο τα παιδιά θα από εκεί μαθαίνουν κιόλας. Δηλαδή, όταν τα παιδιά κάνουν μια ταινία, με την καθοδήγηση φυσικά των καθηγητών τους, δεν τους φτάνει η θεωρία για το μοντάζ, για τον ήχο, για την εικόνα. Όχι, όχι, όχι. Έτσι.
Όταν κάνουν την ταινία, οι ίδιοι κάνουν το μοντάζ, κάνουν την ηχογράφηση, άρα τα παιδιά μαθαίνουν. Πρακτικά. Είναι, δηλαδή το κομμάτι δεν είναι κάτι ξεκομμένο από το ρολόγιο, από το πρόγραμμα το δικό μας. Λοιπόν, αυτή η ευαισθητοποίηση η δική μας και αυτή μπορώ να πω η αγάπη προς τα παιδιά, το μεράκι το δικό μας των καθηγητών, έχει ως αποτέλεσμα να ασχολούμαστε και με δραστηριότητες πέρα από το τυπικό πρόγραμμα σπουδών και εκεί πραγματικά έχουμε αρκετές επιτυχίες. Θέλω να πω και να. Γιατί και εγώ βρίσκω προς το τέλος τη σταδιοδρομία μου στον χώρο της εκπαίδευσης. Κάποια στιγμή θα αποχωρήσω. Να διακατέχει όλους τους μαθητές και όλους τους εκπαιδευτικούς το ίδιο αγάπη, το ίδιο μεράκι, ούτως ώστε να δουλεύουν με κέντρο το μαθητή, να βγάζουμε σωστότερους πολίτες, κοινωνικά ευαισθητοποιημένους σε διάφορα θέματα. Όπως μπορεί να είναι, όπως σας είπα, το προσφυγικό, μπορεί να είναι, η αιμοδοσία, ο εθελοντισμός και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να αγγίζουν τους νέους, ούτως ώστε βγαίνοντας έξω να είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ενταχθούν και όχι κολότερα στις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας. Κύριε Τσιπιανίτη, θα σας κάνω μια ερώτηση, η οποία γίνεται πολύ συχνά από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Ναι. Αντιμετωπίζοντας οι οικογένειες πολύ μεγάλες δυσκολίες πλέον, τα παιδιά, οι οποίοι είναι οι αποδέκτες, πόσο μεταφέρουν αυτά τα προβλήματα της οικογένειας στο σπίτι τους? Από το σπίτι τους στο σχολείο. Τώρα ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα το οποίο πραγματικά μας έχει αγγίξει πάρα πολύ και έχει ευαισθητοποιήσει και εμάς τους καθηγητές στο κομμάτι αυτό. Πραγματικά σε αυτό το σχολείο μπορώ να πω έρχονται παιδιά μιας μεσαίας και κατώτερης τάξης. Όσο αν και είμαι ενάντια τάξη, αυτή είναι μια πραγματικότητα όμως. Δηλαδή έρχονται παιδιά αγροτών, εργατών κτλ. Που πασχίζουν για το μεροκάματο καθημερινά. Αυτό το πράγμα τα τελευταία, μπορώ να πω, πενταετία μας έχει αγγίξει πάρα πολύ και έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα. Μάλιστα, για κάποια παιδάκια μπορώ να πω ότι οι ίδιοι οι καθηγητές προσέφεραν σάντουιτς με δικά τους χρήματα για παιδάκια να τρώνε στο σχολείο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι κάποια παιδιά από αυτά τα συναντούμε, γιατί είμαι και εγώ από την πόλη εδώ του Άργους και στον Άπλιο, να εργάζονται για το μεροκαματό τους καθημερινά και να συνδυάζουν εργασία και σχολείο αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Όταν βλέπεις, εγώ πας σε ένα κατάστημα να δεις και βλέπεις ένα μαθητή σου, αυτός να εργάζεται εκεί και κάποιες φορές μέχρι και αργά τη νύχτα για να ενισχύσει, να ενισχύσει το εισόδημα της οικογένειας. Ένα είναι το πρόβλημα αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι καταλαβαίνετε τη δυσκολία που έχουν τα παιδιά αυτά στον χώρο του σχολείου, την νευρικότητα, την παραβατική συμπεριφορά τους στον χώρο του σχολείου. Διότι προέρχεται από κάποια ίσως μια διαμάχη στην οικογένεια που προέρχεται από οικονομικούς λόγους, διότι δεν έχουν παραδείγματος χάρη να ανταπεξέλθουν στα έξοδα της οικογένειας και υπάρχει διαμάχη μεταξύ ίσως πατέρα και μητέρας, όλα αυτά μεταφέρουν στο παιδί. Και αυτά τα προβλήματα έρχονται στον χώρο του σχολείου. Okay. Και εκεί πράγματι μπορώ να πω, είμαστε και εμείς, μπορώ να πω, πιο ελαστικοί, είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι, να είμαστε πιο κοντά για να καταλαβαίνουμε ότι ένα μαθητή, γιατί κάποια στιγμή έρχεται ένα μαθητή με μια παραβατική συμπεριφορά στο γραφείο του διευθυντή. Λοιπόν, πρέπει ο διευθυντή να το ψάξει. Βέβαια. Και όταν το ψάξει, εκεί θα ανακαλύψει και πραγματικά με λύπη μου ανακαλύπτω πολλές φορές ότι αυτή η συμπεριφορά δεν προέρχεται από την όλη από το ίδιο το μαθητή, προέρχεται από κάποιες άλλες αιτίες που είναι από το οικογενειακό του περιβάλλον. Εκείνο είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά τον τελευταίο καιρό μας έχει ευαισθητοποιήσει. Και πραγματικά βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία τα προβλήματα των μαθητών στον χώρο του σχολείου. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει προβληματίσει τον τελευταίο καιρό και σωστά μου το κάνατε αυτήν την ερώτηση. Εμείς το ζούμε καθημερινά όμως, το βλέπουμε καθημερινά. Και όταν ανακαλύπτουμε ότι κάποιο παιδάκι πραγματικά έχει κάποιο πρόβλημα να πάει μια εκδρομή, το εισιτήριό του, ή δεν έχει ίσως κάποια φορά να φάει και ένα σάντουιτς στο κηλικείο. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα λύσουμε με κάποιους τρόπους, ούτως διακριτικά όσο μπορούμε, γιατί υπάρχει κάποιο αυτό το πρόβλημα. Πάμε να δούμε τους τομείς του ΕΠΑΛ. Να τις δούμε για τους τομείς του ΕΠΑΛ. Πάμε να τις δούμε. Κάνουμε κάποια προσπάθεια, όπως σας είπα και στην αρχή, να δούμε τους τομείς, να ανανεώσουμε τους τομείς. Πάντοτε, όπως σας είπα, μπορούμε να κάνουμε στον τομέα μηχανολογίας το τμήμα φυσικού αερίου. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σύγχρονο και μπορεί κάλλιστα κάποιος να ασχοληθεί με το φυσικό αέριο.
Δυστυχώς δεν το έχουμε λειτουργήσει. Ενώ είναι νομοθετημένο, θεσμοθετημένο, δεν το έχουμε λειτουργήσει. Κάτι μας είχε πει ο κ. Λιγερός γι' αυτό, για τα παιδιά να ακολουθούν τέτοια τμήματα, λοιπόν, να δηλώνουν. Με δεδομένο, ο κ. Λιγερός θεωρώντας ότι η Ελλάδα κάποια στιγμή θα ανακηρύξει ΑΟΣ, ότι κάποια στιγμή θα φτιάξει πλατφόρμες εξόρυξης κτλ. Και όπως μας είπε, και προφανώς έτσι είναι η πραγματικότητα, ότι θα δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κάτι αντίστοιχο να μένετε να γίνει στην Κύπρο, αν θα γίνουν οι κατάλληλες πλατφόρμες εξόρυξης. Ζει λίγο στην Ελλάδα ο κύριος Λιγερός, και αυτό ίσως και είναι τόσο ρομαντικός. Κάνω μια μικρή παρένθεση για το φυσικό έργο που είπατε, που όντως μπορεί στην Ελλάδα να φέρει θέσεις εργασίας. Δηλαδή εκεί μπορεί κάλλιστα κάποιοι και να μάθουν αρκετά πράγματα για το φυσικό αέριο, αλλά και φυσικά σχετικά με τις σπουδές τους και λίγο παραπάνω, που εκεί μπορεί να υπάρχει μια διέξοδο, παρόλες τις δυσκολίες, σας είπα, την ανεργία που υπάρχει στο ελλαδικό χώρο. Δηλαδή θέλουμε λοιπόν, να φύγουμε από τις κλασικές ειδικότητες. Για το εξωτερικό. Στην Κύπρο, ας πούμε, το φυσικό αέριο πια είναι γεγονός. Ναι, είναι γεγονός. Αλλά τα παιδιά φέρεται, όπως σας είπα στην αρχή, δεν υπάρχει ενημέρωση γι' αυτό. Γι' αυτό είμαστε και εδώ να τους πούμε ότι μπορεί να ακολουθήσουν και αυτή την ειδικότητα. Έστω μέρος μηχανολόγου, να φύγουμε από τις κλασικές ειδικότητες του μηχανολόγου και του ηλεκτρολόγου κτλ. Να δούμε καινούριο, γι' αυτό και είναι ο στόχος δικό μας, να βάλουμε καινούριες ειδικότητες, αρκεί να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν οι γονείς. Και καλό από την εκπομπή σας στους γονείς, όχι να φέρουν τα παιδιά τους εκεί, να είναι ενημερωμένοι για το τι εκπαίδευση παρέχεται και στη γενική εκπαίδευση και στην επαγγελματική εκπαίδευση, και από εκεί μετά θα αποφασίσουν οι ίδιοι μαζί με τα παιδιά τους τι επιλογή θα έχουν. Ο στόχος δικό μας, εμείς κάνουμε τις προσπάθειες να βάζουμε καινούργια. Δηλαδή, βάλουμε αυτή τη στιγμή, επαναλειτουργούμε τον τομέα και θέλουμε να λειτουργήσουμε την ειδικότητα αισθητικής και κομμωτικής. Για παράδειγμα. Ναι, αν υπάρχουν μαθητές που επιθυμούν, και όταν λέμε αισθητικής και κομμωτικής, το πρόγραμμα σπουδών της γενικής εκπαίδευσης είναι το ίδιο για όλους τους μαθητές. Έτσι. Για να πω ένα παράδειγμα, αν κάποιος πάει να γίνει ηλεκτρολόγος, θα κάνει ηλεκτρολογικά μαθήματα ειδικότητας. Αν κάποιος πάει στον τομέα υγείας και πρόνοιας, θα κάνει μαθήματα ειδικότητας υγείας και πρόνοιας. Τα γενικής παιδείας τα μαθήματα θα είναι τα ίδια. Εννοείται. Σε μάλιστα. Αυτούς. Λοιπόν, άρα έχουμε τον πρώτο τομέα μηχανολογίας, που μπορεί να έχουμε διάφορες ειδικότητες, και φυσικά τα παιδιά από εκεί επιλέγουν την ειδικότητα των οχημάτων, επειδή έχουν τα μηχανάκια τους, ας πούμε, με τα αυτοκίνητά τους κτλ. Υπάρχει μια τάση να ασχολούνται με αυτό το τομέα. Ο δεύτερος τομέας είναι ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής. Είπαμε αρκετά για αυτό το τομέα. Τα παιδιά ασχολούνται με τον τομέα, με τις ειδικότητες που έχουμε εκεί, με την εικόνα και τον ήχο, σε ένα στούντιο που έχει διαμορφωθεί τώρα τελευταία, και πραγματικά μπορώ να πω ότι είναι κάλλιστα ζηλευτό. Θα μου επιτρέψετε να πω, ίσως να είναι και λίγο ή αρκετά καλύτερο και από το δικό σας εδώ. Και σας καλούμε να έρθετε από εκεί και να κάνουμε και εκπομπές και από το στούντιο το δικό μας. Ναι, όχι, καλή ιδέα. Έτσι. Λοιπόν, σας είπα για το τομέα υγείας και πρόνοιας με τις ειδικότητες που έχουμε εκεί, νοσηλευτή, ιατρικών εργαστηρίων, με τις νέες αυτές ειδικότητες κομματικής και αισθητικής που σας είπα. Δημιουργήσαμε και φέτος, από ό,τι μπορεί να δημιουργηθεί, ο τομέας εφαρμοσμένων τεχνών, με την ειδικότητα γραφικών τεχνών. Είναι νέα ειδικότητα αυτή. Έτσι, τους γραφίστες που επικρατεί έξω, και είναι μια ειδικότητα που, αν και εκεί έχουμε μαθητές, μπορούν και αυτοί να τη λειτουργήσουν. Το τομέα πληροφορικής κλασικά, που τον ξέρουμε όλοι, αυτοί που ασχολούνται με τα κομπιούτερ. Το τομέα οικονομίας και διοίκησης. Έτσι, αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, στην αγορά εργασίας, εκείνη που στον ελλαδικό χώρο, δύο ειδικότητες πάνε καλά. Έτσι, οι ψυχίατροι και οι λογιστές. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη δική μου. Και οι λογιστές στο τέλος πάνε στον ψυχίατρο. Λοιπόν, οι ψυχίατροι είναι πρώτοι, μπορώ να πω. Έτσι. Με τα προβλήματα που έχουν. Έτσι. Λοιπόν, πέρα από αυτό, από ό,τι είναι γνωστό, ο καθένας θέλει να έχει και ένα λογιστή. Μπορεί τα παιδιά από εκεί να βγουν βοηθοί λογιστές και να βρουν μια πρώτη φάση, μια πρώτη εργασία. Λοιπόν, και φυσικά και από τον τομέα γεωπονίας και περιβάλλοντος. Ένας τομέας παραξηγημένος, ένας τομέας που δεν το επιθυμούν. Ίσως όμως να αναθεωρήσουν και γονείς και μαθητές τον τομέα γεωπονίας, που λέμε. Που αυτή τη στιγμή, από την πλευρά της ειδικοϊτάν, μπορώ να πω ότι η χώρα μας μπορεί να δώσει βάση για να αναπτυχθεί σε δύο βασικούς τομείς. Είναι ο πρωτογενής τομέας, που είναι και η γεωργία και η κτηνοτροφία, μπορώ να πω, και ο τουρισμός. Σε αυτό το κομμάτι που εμείς το έχουμε να εξειδικεύσουμε στον τομέα επάνω της γεωπονίας, έτσι, και του περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται, οι μαθητές και οι γονείς δεν το επιθυμούν να επιλέξουν αυτό το τομέα. Και από εδώ, έτσι, επειδή διαβλέπω ότι το μέλλον θα είναι ο πρωτογενής τομέας αυτή τη στιγμή για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, και προτρέπω τους γονείς και τους μαθητές να ενημερωθούν για αυτό το τομέα και να έχουμε κάποια στιγμή να λειτουργήσουν και αυτό το τομέα. Αυτή είναι η τομή που έχουμε στο σχολείο μας και ειδικότητες, που μαζί με τις εξωσχολικές αυτές δραστηριότητες που παραφέρουμε προηγούμενα, έχουν κάνει αυτή την ομαδούλα του καθηγητών και μαθητών του πρώτου επαλάργους,
με, την, με μια έτσι δική μας, μπορώ να πω, κουλτούρα, με το μεράκι μας, με την αγάπη μας, για να καταφέρουμε να έχουμε μια καλή οικογένεια και στον χώρο του σχολείου και να μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να, να μορφώσουμε σε όλα τα επίπεδα τους μαθητές μας. Εμείς σας ευχηθούμε να έχετε μια καλή σχολική χρονιά, υγεία για όλους τους μαθητές. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Καλό κουράγιο και σε εσάς φυσικά στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Μα αναφέρθηκε πριν στην πολυδιάστατη, στον πολυδιάστατο ρόλο του Έλληνα δασκάλου, του Έλληνα εκπαιδευτικού κ. Φιλιανίτης, ειδικά αυτό όπως είναι σήμερα η ελληνική κοινωνία. Και μ' άρεσε η ιδέα που είπε. Κάποια στιγμή να δώσουμε ένα ραντεβού, να κάνουμε μια εκπομπή στο στούντιο. Το στούντιο εκεί από το, με πολύ από το Λύκειο. Δεν ξέρω, και νομίζω ότι θα είναι παράληψή σας που δεν το έχετε. Επιτρέψτε μου να κάνω και αυτή την παρατήρηση. Που δεν το έχετε δει. Δεν το έχω δει. Έτσι, εγώ είναι... το είχα δει παλιότερα από ρεπορτάζ που είχε γίνει από το κανάλι μας. Ναι, εκεί δηλαδή, αυτό το στούντιο πάντως δημιουργήθηκε, να σας πω, από μια παλιά αποθήκη με παλιά πράγματα εκεί μέσα. Και το έκανα μαθητές με τους καθηγητές από μόνοι τους. Με κόστος μηδέν. Αυτά είναι. Και πήρα μια παλιά αποθήκη και την έκανα στούντιο πραγματικά ζηλευτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο συνεργολίδα στούντιο. Θα το κανονίσουμε. Θα το κανονίσουμε, να θα δούμε πώς μπορεί να γίνει και, σκηνικά, και τεχνικά. Δουλεύει με blue box. Με, τώρα με πιάνετε αδιάβαστο κομμάτι αυτό, δεν τα γνωρίζω αυτά. Θα το δούμε. Έτσι. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο, το πιστεύω, και θα συνοηθούμε. Ναι, ο Νίκος το πιστεύω, ο διευθυντής εκεί που είναι στο απέναντι στο εργαστηριακό κέντρο. Ναι. Και μπορώ να πω ότι ήταν και αυτός που ήταν και η ιδέα του να ξεκινήσει να γίνει αυτό το στούντιο. Ωραία, πολύ ωραία. Και είχαμε κάποια χρόνια τα γενιά του και νομίζω ότι είναι ένας καλός χώρος και σας προτρέπω να έρθετε να τον δείτε. Με πάρα πολύ χαρά. Εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε σε ένα πολύ μικρό, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ξέρεις τι πήγα να πω, τηλεοπτικό διάλειμμα. Εντάξει, τέλεια. Και σε λίγα λεπτάκια θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Είμαστε ήδη στο τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε το Εκτείο Ανατολικής Πελοποννήσου Ταραντήλης για ό,τι αφορά τον τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου μας. Να ευχαριστήσουμε το 360 Cafe Wine Bar, τον Negro Espresso Bar, το εστιατόριο Ραπάκος και το Ξένον Καφέ στην Πλατεία Συντάγματος. Φυσικά θα παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε το Blue Blank στην Ερβανιτιά στο Ναύπλιο και το εστιατόριο Θέρος. Ο καιρός τα έχει χαλάσει πάρα πολύ, πάρα πολύ, Βασίλη μου. Βρισκόμαστε σε κατάσταση πανικού καταιγίδας κατάθλιψης. Μπουρίνι ήταν, δεν ξέρω. Απίστευτη. Να πάμε στα πρωτοσέλιδα να ξεκινήσουμε την αγαπημένη σου καθημερινή. Ναι, αφού είναι δικό σου αυτό. Είναι δικό σου. Πέμπτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Καθημερινή. Θεομηνία με 4 νεκρούς και καταστροφές. Υπάρχει σχετική φωτογραφία από την Καλαμάτα με τα αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο. Οι δήμαρχοι κάνουν πίσω για τα σκουπίδια, στον αέρα ο σχεδιασμός για την Πελοπόννησο, αναφέρει η Καθημερινή, το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, πρόταση για 2 καθηγητές στην Αττικής. Ρουμελιώτη και Σαμπουτζόγλου εισηγείται το Τσμέδε. Ασφαλιστική ενημερότητα και με αρρύθμιστες οφειλές προϋπόθεσε η καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Μπορείς να πάρει κάποιος λοιπόν ασφαλιστική ενημερότητα και με αρρύθμιστες οφειλές. Όχι Τσίπρα σε συνάντηση με Μέρκελ. Εγείρονται ερωτήματα. Oh. Πλαφών 10% στις αναδρομικές περικοπές. Με απόφαση Αναγνωστοπούλου παγώνει η ρύθμιση για τους λέκτορες. Τριπλάσια η επιβατική κίνηση στην Πάρο λόγω του νέου αεροδρομίου. Αλλαγές προμηνύουν οι δημοσκοπήσεις στη Γαλλία. Κοινές περιπολίες με Βουλγαρία στα σύνορα. Επαφές Τόσκα στη Σόφια. Και πρόστιμο για τα απόβλητα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, 66 ώρες σε κρυφή κάμερα. Με εντολή του εισαγγελέα, το υλικό από τις κάμερες που κατέγραφαν για 66 ώρες μυστικά και ντοκουμέντα στον ιδιότυπο πληστηριασμό για τις τηλεοπτικές άδειες θα παραδοθεί στους υπεύθυνους του Α και προφανώς και σε άλλον εμπλεκόμενο, εάν το ζητήσει ένας θεός ξέρει, τι έχουμε να δούμε. Ομολογία ντροπή της κυβερνήσης για τις επικουρικές μηδενικές συντάξεις δόσεις, Πασόκ ποτάμι το άδοξο τέλος μιας παρολίγων σχέσης, άδειες
ποια έπινε καφέ με ποιους στο Παγκράτη. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος. Νέα ευκαιρία για χρέη προς ταμεία εφορία. Το σχέδιο της κυβέρνησης για όσους αδυνατούν να πληρώσουν. Με αυστηρά κριτήρια η επανένταξη στις 100 δόσεις για απλήρωτους φόρους. Ασφαλιστική ενημερότητα και πάγωμα των παλαιών οφειλών για όσους πληρώνουν τις τρέχουσες εισφορές. Θεσπίζονται κίνητρα παραμονής στις υφιστάμενες ρυθμίσεις. Θεομηνία σε Μακεδονία και Πελοπόννησο, βροχή 2 μηνών σε μία νύχτα. 4 νεκροί, μία αγνοούμενη και τεράστιες καταστροφές. Τεχνολογία, η ζωή με τα ρομπότ το 2030, 9 συλλήψεις σε 8 ημέρες. Συναγερμός για τα αυξημένα κρούσματα παιδοφιλίας. Σε όλη την Ελλάδα, ο χάρτης των περιζήτητων ακινήτων για ενοικίαση. Μάχη για τα κενά στα σχολεία, τοποθετήθηκαν ήδη 5.000 αναπληρωτές. Όλοι εγκύκλειος, μειώσεις έως 21% για τους συνταξιούχους τραπεζικούς. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κατέρευσε ο διάλογος γεννηματά Θεοδωράκη για ενιαία κέντρο αριστερά, διαζύγιο πριν από το γάμο, υλοκατηγορίες, υπονόμηνα και αμηχανία. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης, φωνικές πλημμύρες, τηλεοπτική σταθμή, μυστικές διαπραγματεύσεις και κινήσεις. Από τη Δευτέρα μηδενίζεται το ενημερωτικό πρόγραμμα του Μέγκα. Προχωρούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Καλογρίτσα και Κοντομινά. Πώς κινείται ο Μαρινάκης. Ο Κουρτάκης στην εξεταστική, ο αυτοδημιούργητος φίλος του Μαρινάκη. Ταινίες, Σάλι, ο Clint Eastwood σκηνοθετεί τον Tom Hanks. Υπουργείο Εργασίας, πόλεμο στις δόλιες πτωχεύσεις των επιχειρήσεων. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Αυγή. Οι πολίτες πληρώνουν και περιμένουν. Εντυπωσιακή αύξηση της εισπραξιμότητας φόρων, 81%, στο επτάμηνο. Αισιοδοξία για την πορεία των εσόδων από Σεπτέμβριο. Στο κενό η μαύρη προπαγάνδα. Δηλαδή η Αυγή μας λέει πως εντυπωσιακή αύξηση λέει της εισπραξιμότητας φόρων. Η Αυγή σου λέει ότι όλα πάνε καλά. Όχι, μου λέει ότι λέει πως αυξήθηκε η εισπραξιμότητα των φόρων κατά 81% στο πρώτο επτάμηνο. Ναι, ναι, ναι. Αυξήθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Έσκαψαν και βρήκαν τις λίρες και πληρώνουν. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά οι πολίτες λέει πληρώνουν και περιμένουν. Δηλαδή. Μας λέει ότι οι πολίτες, λέει ότι έχουν και πληρώνουν δηλαδή φόρους, άρα στους βάλουμε και περισσότερο. Είπα, έσκαψαν, βρήκαν τις λίρες και πληρώνουν. Μάλιστα. Ναι. Αισιοδοξία για την πορεία των εσόδων από Σεπτέμβριο. Πολύ την Αυγή διαβάζεις, έτσι. Ναι, την Αυγή διαβάζεις. Την Αυγή. Κοίταξε, το διαβάζουμε, μένω περισσότερο γιατί. Αγαπητοί μου φίλοι, την Αυγή ακούτε τώρα. Η Αυγή, όταν ήταν αντιπολίτευση, πρέπει ο καθένας να έχει μια ιστορία. Να βλέπουμε τι λέγανε, τι λένε, πώς υπερασπίζονται σήμερα. Μέσω προπαγάνδας. Εντάξει, δεν απαγορεύεται. Αντί η προπαγάνδα δεν απαγορεύεται. Ζούμε σε ελεύθερες κοινωνίες. Απλά λίγο μου κάνει λίγο σούρεαλ όλο το σκηνικό και αυτό το αναφέρω περισσότερο. Αισιοδοξία λέει για την πορεία των εσόδων από Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Στο κενό η μαύρη προπαγάνδα. Πασόκ ποτάμι, διαζύγιο αντί για σύμπραξη, εξεταστική για τα ΜΜΕ, οι απαντήσεις της Αυγής, το κάρφωμα στο Σαμαρά και το κρυφτό του Θέμου. Τρεις νεκροί. Στη Μεσσηνία, ένα στη Λακωνία και μια αγωνοούμενη στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει σχετική φωτογραφία, αναφέρεται από τις καταστροφές της κακοκαιρίας. Συναντήσεις. Αχ, Ευρώπη, εσύ μας μάρανες. Ένα πέτρο του κυρίου Καλκάνδη. Πληροφορίες από τα Panama Papers. Αγοράζει η Δανία. Συρία, κανόνια και διπλωματία. Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ στη χώρα μας για τα απόβλητα. Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστη, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία. Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών και την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Σωματεία συνδικάτα κορυφώνεται η προετοιμασία των συλλαλητηρίων για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στοιχεία του ΙΚΑ για την απασχόληση 2012-2016. Κατρακυλάει ο μέσος μισθός, γενικεύεται η μερική απασχόληση. Πλημμύρες σε όλη τη χώρα. 4 νεκροί, μία αγνοούμενη και μεγάλες καταστροφές. Νηπιαγωγή. Απέτησαν απόσυρση των ρυθμίσεων για την νηπιαγωγία. Διάσκεψη στη Ρόδο για την ανασφάλεια και τη σταθερότητα. Ξεκινά σήμερα με επικίνδυνη για τους λαούς ατζέντα. Υπουργείο Εργασίας υπερασπίζεται προκλητικά τις περικοπές στις συντάξεις. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Η δικαίωση Χατζηγιάννη δημιουργεί διαδικασμένο για χιλιάδες υποθέσεις. Φάλτσα της εφορίας σε ελέγχους και πρόστιμα. Το δημόσιο ενδέχεται να κληθεί να επιστρέψει ποσά εκατομμυρίων ευρώ σε ελεγχθέντες φορολογούμενους που τα πλήρωσαν αδίκως. Ο δημοφιλής τραγουδιστής δικαιώθηκε για φόρους και πρόστιμα 4 εκατομμυρίων ευρώ που καταλογίστηκαν για εμβάσματα 5,3 εκατομμυρίων, τα οποία έστειλε στην Κύπρο τη διετία 2010-2011. Τραγικά λάθη στους φορολογικούς ελέγχους εμβασμάτων. Δεν ξέρω τώρα, νιώθει ικανοποίηση, λέει ο τραγουδιστής, για την έκβαση της δίκης.
θα πρέπει κάποια στιγμή, επειδή γνωρίζω εγώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει οικογενειακές τραγωδίες από αντίστοιχες περιπτώσεις, θα πρέπει κάποια στιγμή, εντάξει, δικαιώθηκε τώρα στα διοικητικά δικαστήρια ο κύριος Χατζηγιάννης, ο δημοφιλής τραγουδιστής, αλλά δεν θα πρέπει και αυτοί οι υπάλληλοι κάποια στιγμή να τιμωρηθούν. Συγγνώμη λίγο. Τι έχεις πάθει με τα ανέκδοτα σήμερα? Όχι, όχι, δεν είναι ανέκδοτο. Θα πρέπει να υπάρξει και κάποιος έλεγχος, κάποιος πειθαρχικός έλεγχος. Συγγνώμη. Δηλαδή, ακούμε για πρόστιμα που μπαίνουν, για ποσά που με τα επιτόκια, με τους φόρους, με όλα αυτά αυξάνονται συνεχώς. Και να σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να προσφύγουν πλέον στα διοικητικά δικαστήρια, ούτε να πληρώσουν δικηγόρο αλήθεια, να παρακολουθήσει την υπόθεσή τους. Συγγνώμη, σου καλά στον υπολογιστή. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια, σε πρώτο βαθμό, σε δεύτερο βαθμό, μέχρι να δικαιωθούν από τη στιγμή που πιστεύουν ότι έχουν δίκιο. Που δεν έχουν να πληρώσουν δικηγόρο. Συγγνώμη, δεν θα πρέπει να υπάρξει μια τιμωρία κάποια στιγμή? Πώς, δηλαδή, εγώ ξεκινάω με τη λογική ότι ο υπάλληλος είναι καλοπροαίρετος και δεν πάει να επιβάλλει πρόστιμα που δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις. Για αυτές τις εξαιρέσεις δεν θα πρέπει να υπάρχει μια τιμωρία? Σαφέστατα θα υπάρχει, για να δούμε, θα υπάρξει. Να το δούμε. Δεν λέω πως είναι τέτοια η περίπτωση του Χατζηγιάννη, έτσι. Με αφορμή αυτό το λέω. Ξέρω όμως περιπτώσεις από ανθρώπων οι οποίοι μετά από πάρα πολλά χρόνια δικαιώθηκαν, διαλύθηκαν, καταστράφηκαν, πλήρωσαν φόρους, πλήρωσαν πρόστιμα. Μην το συνεχίσουμε. Τέλος πάντων. Τέσσερις νεκροί και τεράστιες καταστροφές σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ηλία, Θεσσαλονίκη, φωνικές καταιγίδες. Κυκλοφορεί τον Οκτώβριο τελικά με τιμή από 649 δολάρια. Το iPhone 7, τα μυστικά του αδιάβροχου. iPhone 7, θα είναι αδιάβροχο. Μάλιστα. Ευρωπαϊκή Ένωση, κλείστε τα προαπαιτούμενα ως τέλη Σεπτεμβρίου. Ξυλώνουν τη ρύθμιση για λέκτορες από το παράθυρο, στον πάγο μετά τις αντιδράσεις πανεπιστημιακών. Διαπραγματεύσεις μεταξύ παλαιών και νέων. Όλο το παρασκήνιο για το μεγάλο παζάρι των καναλαρχών. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο, τα πρωτοσέλιδα που καίνε το μαρινάκι. Ιστορία μου, αμαρτία μου στη Βενετία. Λαχείο για το Μιχάλη Χατζηγιάννη, δικαιώθηκε και παίρνει πίσω 750.000 ευρώ. Εισαγγελική παρέμβαση μία μέρα μετά την ταφή του δημοσιογράφου, νέο θρίλερ με τον Βέλιο. Η σύριγγα με το δηλητήριο και ο πρόθυμος γιατρός ανοίγει δραματικά η συζήτηση για την ευθανασία. Στον Αλφα το βίντεο με τους έγκλειστους καναλάρχες. Βόμβα βροχής. Τέσσερις νεκροί σε Μεσσηνία, Λακωνία και μία αγνοούμενη στη Θεσσαλονίκη. Τα τέρατα της Λάρισας. Ο μαστροπός νονός που βάζει 14χρονη, κάτι λέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Τα τέρατα, εν πάση περιπτώσει, της Λάρισας. Μάλιστα, πάμε στο ποντίκι. Σήμερα είναι 5η, 8 Σεπτεμβρίου. Έχουμε και την εφημερίδα ποντίκι. Λοιπόν, υπάρχει ένα σκίτσο. Έχει τον Πρωθυπουργό που μιλάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι. Έχει τη σκιά του από πίσω, μάλλον τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Και λέει, δεν θέλεις να ξέρεις. ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλεις να ξέρεις. Όλοι οι πρωθυπουργοί έρχεστε να ανακοινώσετε τα σχέδιά σας για το μέλλον της Ελλάδας, ειδικά στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ υπάρχει κάποιος λόγος? Ο λόγος είναι, δεν θέλεις να ξέρεις. Προσδεθείτε και δεηθείτε. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, στις εφορίες η κοινωνία αναστενάζει, αλλά το τούνελ είναι ακόμη μακρύ. Με όπλο τα έσοδα από τα κανάλια και αντίπαλο τους αριθμούς, ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Πόλος διαρκείας από τον Μητσοτάκη, με σύνοδο του Νότου, απαντά ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, όπλο του Πρωθυπουργού είναι τα χρήματα από τα κανάλια που θα πάρει, αν πάρει σε δύο χρόνια. 60.000 επιχειρήσεις στη Βουλγαρία, αυτές οι επιχειρήσεις, Αλεξία, και φόρνα μην πλήρωναν, μόνο το ενίκιο που θα πλήρωναν στην Ελλάδα. Κάπου θα μένανε. Κάπου θα είχαν μια έδρα. Το ενίκιο να μέναν μόνο, χάνει η Ελλάδα. Δεν σου λέω το φόρο μόνο. Και μας λέει, ξέρεις πόσα δις είναι αυτά. Και μας λέει τώρα για τα 230-240 εκατομμύρια που θα πάρει, αν πάρει σε δύο χρόνια. Θα είναι το όπλο το μεγάλο στη ΔΕΘ. Μάλιστα. Πόλωση διαρκείας από τον Μητσοτάκη με σύνοδο του Νότου, απαντά ο Πρωθυπουργός. Οικονομία, δημοσιονομικά και ύφεση προτεραιότητες. Μέρκελ Τσίπρας, ακροδεξιό φτάρνισμα στη Γερμανία, βαρύ συνάχη στην Αθήνα. Πασόκ ποτάμι, άλλος για Χίο τράβηξε, άλλος για Μυτιλίνη. Εγναντία, στο σφυρί, ένα διαμάντι ανεκτίμητο. Αλέξανδρος Βέλιος έζησε όπως ήθελε, πέθανε όπως δεν το μπορώ να το. Δεν μου το βγάζει, έχει κάτι προφανώς όπως θα ήθελε. Προφανώς όπως θα ήθελε. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Contra News και εκεί, Βασίλη, αναφέρεται η έρευνα σοκ.
που έχει γίνει για τα σχολεία πεινάνε 6 στα 10 Ελληνόπουλα σε επιστημιστική ανασφάλεια το 57% των μαθητών. Έξοδο της Ελλάδας στις αγορές προβλέπουν διεθνείς οίκοι και δανειστές σύμφωνα με το Reuters. Έτσι ξεκίνησε η μεγάλη διπλοκή πολιτικών καναλιών. Τζάμπα έδωσε 6 άδειες για τηλεόραση ο Κώστας Μητσοτάκης χωρίς διαγωνισμό το 1992. Ο Αλέξης έδωσε 4 άδειες και θα εισπράξει 246 εκατομμύρια. Κόντρα σε όλα, μαύρη πέτρα θα ρίξουμε όλοι πίσω μας. Ο Αλέξης καλεί τα κόμματα σε διάλογο για το μέλλον της χώρας. Δεν έρχονται νέοι φόροι σε καύσιμα, καφέ και τσιγάρα, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Οικονομικών. Κρίσιμη συνάντηση για τον ΟΑΣΤ. 4 οι νεκροί από τη Θεομηνία. Πάμε από το σέλιδο της εφημερίδας «Η Αστεία», σήμερα 5η 8 Σεπτεμβρίου. Υποβάθμιση των Αθηνών, τελευταία πρωτεύουσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη πνίγεται στη μάχη, ανερμάτιστη πολιτική στο προσφυγικό. Δημοσκοπική ασάφεια, ένα άρθρο του κυρίου Κοσμόπουλου. Και στήλη της εφημερίδας, το τέλος του θέρους και διαγυμνού οφθαλμού. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ελεύθερη ώρα». Έκθεση ντοκουμέντου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1868 έχει βρεθεί πετρέλαιο στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα του ψαλιδιού της νέας παγκόσμιας τάξης. Ρότσιλντ, φέρτε μου το κεφάλι του Πούτιν και χτίστε τον τρίτο ναό του Σολομώντα. Βόμβα από τον εκδότη των παραπολιτικών, με πήρε τηλέφωνο ο Σαμαράς για τη Χρυσή Αυγή. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Δημοκρατία». Βροχή θανάτου, 4 νεκροί σε Μεσαινία Λακωνία, τόνι νερού συμφορά σε Νέα Μηχανιώνα, Περαία, Αγία Τριάδα. Χάθηκε γυναίκα, Έμι, νέο κύμα από σήμερα. Δράμα με 90-διάχρονο που έπαθε ανακοπή βλέποντας τα νερά να εισβάλλουν στο σπίτι του. Εξεταστική παροδία για τον φίλο του Μαρινάκη. Καταγγελίες Σαμαρά που του έδωσε 1.039.000 ευρώ από το Κελπνό. Υπότροπος καθέξιν, που στηρίζεται το σκεπτικό του εισαγγελέα για την παράβαση των περιοριστικών όρων. Το bullying σε δικαστές. Υπάρχει σχετική φωτογραφία του κυρίου Μαρινάκη και αναφέρεται προφανώς στην πρόταση του εισαγγελέα για προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία. Αποφασίζει φυσικά το αρμόδιο συμβούλιο. Στα χέρια του Κοντομινά το βίντεο 66 ωρών της δημοπρασίας για τα κανάλια. Πεινούν τα Ελληνόπουλα, στοιχεία που προκαλούν μελαγχολία για τους μαθητές και τις οικογένειές τους που συμμετέχουν στα προγράμματα σύντησης σε 247 σχολεία όλης της χώρας. Εισαγγελέας για την ευθανασία σε εισαγωγικά Βέλιου, γήπας στο Βατικανό, σοκ στην Ορθόδοξη αλήθεια. Ανάκληση αδείας σε Mediterranean και ΙΕΚ ξινή. Τσιχαντιστές σκότωσαν την Ατζελίνα Τζολί, σε εισαγωγικά, του Κουρδιστάν. Μάλιστα. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Star Press. Έρχεται και νέο κύμα κακοκαιρίας. Θεομηνία με 4 νεκρούς και μία αγνοούμενη. Έχει και τη φωτογραφία της 57χρονης Βασιλή που αγνοείται. Φεστιβάλ Βενετίας, όλα τα φλά στο φόρεμα της Ρίας Αντωνίου. Ένα εξαιρετικό φόρεμα, σαν έχει βγει στην παραλία. Είναι με ένα μαγιό από μέσα, διάφανο με Σβαρόφσκι. Εξαιρετικό φόρεμα. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις του Δημήτρη Αλικάκου για τις τελευταίες ώρες. Ποιος έδωσε τη θανατηφόρα ένεση. Εισαγγελική έρευνα για το θάνατο του Αλέξανδρου Βέλιου. Νέο φάρμακο λιώνει τον καρκίνο. Αθώος και με αποζημίωση 800.000 ευρώ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τα 4 κτίνη που βίαζαν και εξέδιδαν την 14χρονη. Σοκ στη Λάρισα, ο ένας ήταν ο νονός της. Πάμε στην εφημερίδα Φρέντο, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φρέντο. Στόχος η Μπέτη μετά την Ατάσα. Μετά τον καρκίνο της Παζαΐτη από την Εσπρέσο, ήρθε και η διάψευση της Μπαζιάννα στο ρουσφέτι της Δημοκρατίας. Η πατέρα της ψεύτικης είδησης που χτυπάει τις πρώτες κυρίες. Ένα θαύμα για την Τίνα, η σεξι τραγουδίστρια μιλάει για το σοβαρό ατύχημά της. Τώρα ποια είναι αυτή, δεν την ξέρω την κυρία. Τίνα. Μάλιστα. Τίνα, έχει φωτογραφία, εσύ μπορεί να την ξέρεις. Λοιπόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης, νιώθω δικαίωση, η πρώτη δήλωση του τραγουδιστή μετά την απόφαση για την φοροδιαφυγή. Πανικός για την Πάολα, η ηχηρή μεταγραφή της τραγουδίστριας και η συνεργασία με τον Γιώργο Θεοφάνους. Εισαγγελέας ερευνά ποιος βοήθησε τον Αλέξανδρο Βέλιο να πεθάνει. 4 νεκροί από τη Θεομηνία που σαρώνει τη χώρα. Σοκ. Παιδόφιλος αποπλάνησε τη 10χρονη κόρη της συντρόφου του. Γιάννης Κουρτάκης στη Βουλή, στην εξεταστική που λέγαμε επιτροπή. Να κληθούν Φιλιππάκης Τριανταφυλόπουλος για τα θαλασσοδάνεια. Αποκαλύψεις βόμβα του εκδότη στην εξεταστική επιτροπή και για Σαμαρά, Ντογιάκο, Κυριακίδη. Και έτσι κλείσαμε τα πρωτοσέλιδα για σήμερα. Τελειώνει και η εκπομπή μας, έχει μείνει ένα λεπτό.
Δυστυχώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από την Ηλία. Ένας 48χρονος βρέθηκε απαγχωνισμένος στο υπόγειο του σπιτιού του. Ο άνδρας βρέθηκε από τη μητέρα του και τα αδέρφια του με τη θηλιά στο λαιμό στο υπόγειο του σπιτιού. Ο 48χρονος αναζητούνταν από τους οικείους του, οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία από το μεσημέρι της Τετάρτης. Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, γύρω στις 11.30, ένας εκ των αδελφών του, οι οποίοι πήγαν στο χωριό για να τον ψάξουν, ξεκλείδωσε στο υπόγειο του σπιτιού και τον βρήκε απαγχωνισμένο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Κάπως έτσι λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το 360 Cafe Wine Bar, το Ξένων Καφέ, το εστιατόριο Αραπάκος, το Negro Espresso Bar, το Blue Blank συνεργανικιά στον Άφλιο, το εστιατόριο Θέρος και φυσικά το εκτέ ανατολικής πυροπολίσου Ταραντήλης για οτιδήποτε αφορά τον τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου μας. Πολλά τα event που πρόκειται να γίνουν σε λίγες ημέρες από τα αγαπημένα μας μέρη, αυτά τα νυχτερινά στέκια και όχι μόνο νυχτερινά. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Αύριο πάλι εδώ, εκεί γύρω στις 9, θα είμαστε κοντά για να σας πούμε πολλά περισσότερα. Ελπίζουμε ευχάριστα νέα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί.